Καταπληκτικά είναι το πάνω. Είναι το κάτι άλλο. Εδώ θα πει τέλεια τα ζώδια, η Άση μας. Η Άση που είναι γραφή θα πει όλες τις προβλέψεις. Και ο Λάμπρος μας θα μας κάνει τέλεια κοτοπουλάκια με σπιτική κέτσα. Και θα ψεκαστούμε και με το σπρέι που θα κάνουμε μόνες μας για να διατηρείτε καλύτερα το make-up. Βεβαίως. Και θα πούμε και όλα αυτά που έγιναν χθες στο MasterChef. Συγκλονιστικό επεισόδιο. Χαλασμός έγινε αυτό το πράγμα. Και θα έχουμε και δώρα και θα έχουμε και παιχνίδια. Και θα έχουμε και μαζί μας τη βασιλική τρουφάτα. Βέβαια. Όχι πριν δούμε τα 14 πιο κουκου βίντεο της ημέρας. Όχι πριν, όχι. Κατερίνα! Κατερίνα! Είμαι κι εγώ εδώ, περίμενε! Άσε μας ρε Σωτήρη! Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης είναι εδώ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Τι γίνεται, τη φωνούλα λίγο, έχεις μια ιταλική βραχνάδα. Έχω λίγο ένα αυτό, ένα δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει λίγο. Θα τα βλαστώ και όχι. Εγώ και ναι, όχι. Υπάρχει κυρισμός. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα στην Κύπρο. Όπως βλέπετε, ο κρατερός μας πάλι δεν είναι μαζί μας. Να σας πω ότι επειδή υπήρχαν κάποια νέα δεδομένα που σας έχω πει, θα χρειαστεί να κάτσει λίγο ακόμα. Γίνεται καλύτερα και ελπίζουμε ότι θα είναι σύντομα κοντά μας. Τώρα είναι και λίγο, αυτό το λέω και κάθε μέρα βέβαια, αλλά θα είναι, γιατί πραγματικά βελτιώνεται όλη αυτή η κατάσταση, η οποία δεν ήταν τελικά και έτσι πάρα πολύ απλή, αλλά όμως θα είναι όλα καλά. Λοιπόν, να δώσουμε... Συγγνώμη. Καλημέρα, παιδιά. Τοκ, τοκ. Κατερίνα, τα παιδιά. Τα παιδιά, τα παιδιά. Μαριλού μας, Στέφανέ μας, Χρύσα μας, Γιώργο μας. Είμαστε όλοι εδώ. Εσείς θα καλείτε στο 211-0168-678 και στο 211-0168-679 για να μιλάμε, για να παίζουμε, για να κερδίζετε δώρα και φυσικά θα φτάσουμε σιγά σιγά στο νούμερο 1, το οποίο νούμερο 1 είναι ένα πράγμα που μπορείς να το έχεις σε διαφορετικές πολλές βερσιόν, οι οποίες αυτές είναι κάθε μία τους ξεχωριστή και πάρα πολύ νόστιμη. Δεν θα πω άλλο. Με ένιγμα ξεκινάμε. Ναι, ναι. Πάντα έτσι ξεκινάει το νούμερο 1. Πάμε όμως στο νούμερο 14. Το νούμερο 14. Τα κατάφερε στο βουνό με το πιπτό, Κατερίνα, εξαιρετική. Λοιπόν, στο νούμερο 14, χθες το μεσημέρι, πέφτει ως κεραυνός εν εθρία στην τηλεοπτική πιάτσα και μετά το μάθετε και εσείς τηλεθεατές ότι το ροντέο εκπομπή που κάνει στο Sky ο Βαγγέλης Περίς με την Αθηναίδα Νέγκα κόβεται ξαφνικά. Ενημερώνονται λοιπόν οι συντελεστές ότι κόβεται η εκπομπή. Ήταν γραμμένη η εκπομπή που βγήκε χθες στον αέρα. Μπαίνουν τελευταία στιγμή στο μοντάζ οι άνθρωποι, αλλάζουν τίτλους, τέλους, βάζουν ένα κειμενάκι σε μαύρο που αποχαιρετούν με αυτόν τον τρόπο τους τηλεθεατές. Ξαφνικά γίναν όλα. Πριν πάμε λοιπόν εμείς σε όλο το παρασκήνιο, θα ακούσετε πράγματα που δεν έχετε διαβάσει και ακούσει το τι ακριβώς συνέβη. Πάμε να δούμε την πρώτη αντίδραση, μερικά λεπτά μετά από την είδηση αυτή, από την Αθηναίδα Νέγκα. Ο αρχισυντάκτης μας, ο Γιώργος Εφρεμίδης, η αγάπη για το ρεπορτάζ, ακόμα και σε επιτυλικές θέσεις δεν κόβεται. Παίρνει την Αθηναίδα, κάνει ρεπορτάζ. Ακούστε την συναισθηματικά φορτισμένη Αθηναίδα Νέγκα μερικά μόλις λεπτά μετά την είδηση ότι η εκπομπή κόβεται. Το ροντέο είναι μια εκπομπούλα χαμηλού μπάτζετ, η οποία είναι χώριο προϊόν και πήγε πολύ καλά πέρυσι. Συνεχίσαμε να την κάνουμε φέτος, αλλά για κάποιο λόγο, δεν θέλω να πω πάρα πολλά σε αυτή τη φάση, αισθανόμασταν ότι έχουν άλλα προϊόντα προτεραιότητα στο Sky. Αυτή ήταν η αίσθησή μου. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι σκέφτονται άνθρωποι. Αυτή ήταν η αίσθησή μου όμως. Και τα λέω και κάπως ήπια τα πράγματα πάντα και είμαι προσεκτική. Τι εννοείς? Μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είμαστε σε κάποιο είδους διαμάχη με το Sky. Γέννησα, δεν με πήρε κανείς από τη δίκη του Sky να μου πει να σου ζήσει βρε το παιδάκι. Οπότε λέω, λες να έχουμε τσακωθεί και να μην το ξέρω. Όπως και να έχει. Εγώ ενημερώθηκα σήμερα
γι' αυτό. Έκανα μια υπέρβαση και γύρισα πολύ γρήγορα στη δουλειά μου. Το κάνω γιατί το είχα ξανακάνει στο προηγούμενο μου παιδί, γιατί εργάζομαι δημιουργικά με μεγάλο ενθουσιασμό και οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν παίρνουν άδειες λοχείας, ασθένειας και όλα αυτά. Εργάζονται δημιουργικά και με ενθουσιασμό και για να ολοκληρώσουν τα project τους. Και γύρισα για να δουλέψω όπως συνηθίζω να δουλεύω, με συνέπεια και ενθουσιασμό για το ροντέο. Μας είπαν αυτό, δεν θα επιστρέψω για να κάνω άλλες 2-3 εκπομπές. Δεν έχω το σθένος να το κάνω, δεν έχω το σθένος να κάνω αυτού του είδους την υπέρβαση. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα και αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσύ πριν φύγεις, ναι, πριν αποχωρήσεις από την εκπομπή για να γεννήσεις, είχες υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά με την εκπομπή? Είχα καταλάβει από την αρχή της χρονιάς ότι το ροντέο ίσως δεν είχε την υποστήριξη που αξίζει σε ένα πολύ επιτυχημένο προϊόν. Δηλαδή, θα ξαναπώ ότι είναι μια εκπομπούλα χαμηλού budget, εγχώριο προϊόν. Ναι, αλλά και πέρσι υπήρχε η ίδια εκπομπούλα που αναφέρεις με το ίδιο budget και κινήθηκε εξαιρετικά ικανοποιητικά. Δεν ήταν με το ίδιο budget, σε αυτό είμαι κάθετη. Υπήρχαν πάρα πολλοί περιορισμοί στο πώς κάναμε την εκπομπή φέτος. Μειώθηκε το budget δηλαδή? Δεν έχει σημασία. Δεν θέλω αυτή την αγώ και να κλαίγομαι για πράγματα. Από τη στιγμή που εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκπομπή, αποφασίσαμε να την κάνουμε με συγκεκριμένες συνθήκες. Εγώ τον Sky τον αγαπάω. Στο Sky άρχισα να δουλεύω πριν από 20 χρόνια και θα συνεχίσω να τον αγαπάω. Απλώς νομίζω ότι περνάει μια μεταβατική περίοδο. Θα γυριστούν άλλα 2 επεισόδια? Όχι. Παίζει το σημερινό. Το οποίο έχει γυριστεί ήδη χωρίς να είστε ενήμεροι για το κόψιμο. Το οποίο έχει γυριστεί. Απλώς εγώ, επειδή, όπως είπα, έκανα μια υπέρβαση και γύρισα χειρουργημένη στην ουσία για να κάνω εκπομπές. Τώρα χειρουργημένη και καταστεναχωρημένη, νομίζω ότι θα ήταν τρομερή υπερβολή. Δηλαδή, να δέσω και το στο μάχη μου κόμπο για να βγάλω άλλες 2-3 εκπομπές. Άρα, ο σχεδιασμός είναι να βγει η εκπομπή μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να ολοκληρώσει? Δεν νομίζω ότι το λες σχεδιασμό αυτό. Αυτό το λες κάντε κάποιες ακόμα εκπομπές για να μας καλύψετε. Δυστυχώς δεν είμαι σε μια κατάσταση ώστε να είμαι τόσες για να πω άντε να σφίξω την καρδιά μου να πάω να κάνω άλλες 2-3 εκπομπές. Κάναμε ό,τι κάναμε. That's it. Είναι τόσο πραγματικά άσχημο αυτό το ευνηδιαστικό κόψιμο των εκπομπών. Τουλάχιστον επειδή ήταν γραμμένοι, πρόλαβαν οι άνθρωποι να γράψουν και ένα κειμενάκι στο τέλος. Γιατί άλλοι άνθρωποι έχουν κοπεί εκπομπές τους και δεν πρόλαβαν να πούνε γεια σας, χαίρετε. Καταλάβατε. Ναι, και καταλαβαίνουμε απόλυτα τι εννοείς. Εδώ, σε αυτό, η Αθηναίδα νομίζω ότι μιλάει συγκεκριμένα. Γιατί να πούμε ξανά ότι είναι λίγα λεπτά. Και βασικά, όχι, γεια σας, χαίρετε. Να πεις ευχαριστώ στους τηλεθεατές που σε τιμούσανε. Αυτό είναι. Γεια, συνέχισε. Να σου πω κάτι. Αναφέρεσαι, βασικά. Τι αναφέρετε? Αναφέρομαι σε εκπομπές που κόβονται και δεν έχεις κάτι ευκαιρία να πεις ένα ευχαριστώ τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους που σε τιμούσανε. Έχεις τιμή πολλές φορές. Φέτος είναι η δεύτερη φορά που γίνεται έτσι, δεν είναι? Και είσαι στον Αλφα. Στον Αλφα τι? Τι κόπηκε? Απότομα, σατυρική εκπομπή. Κόπηκα η Ελλοφρένια. Α, η Ελλοφρένια. Πάλι έτσι, απότομα λίγο και χωρίς να το γνωρίζω. Γενικά κάτι γίνεται. Τους, όταν είχε κοπεί, τα παιδιά αποφάσισαν μόνα τους να μην βγάλουν την Παρασκευή. Αποφάσισαν μόνα τους, αλλά ουσιαστικά τους ανακοινώθηκε η μέρα. Ότι θα έρθετε και θα χαιρετήσατε. Βέβαια, το ίδιο ουσιαστικά έχει συμβεί και εδώ. Γιατί είπε η Αθηναίδα, ας πούμε, ότι μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές μέχρι την Παρασκευή, αλλά εμείς δεν το νιώθουμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι τους δόθηκε. Ναι, κόπηκε ευνηδίως, αλλά τους δόθηκε η ευκαιρία να αποχαιρετήσουν. Δεν τους είπαν αύριο δεν βγαίνει. Νομίζω, επειδή χθες, όταν μίλησα κάποια στιγμή με τον Βαγγέλη περίπου μέχρι το μεσημέρι, δεν ήξερα ακόμα αν θα μπορούν να κάνουν άλλες εκπομπές. Η δική μου αίσθηση και όχι η πληροφόρηση είναι ότι ο Sky, επειδή έχει τον Περί που ξέρει ότι ο Περίς έχει άνοιγμα πόρτας σε όλα τα κανάλια και θα έβγαινε να πει τη γνώμη του, αν και μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει καθόλου, νομίζω ότι θα ήταν λάθος του Sky να τους έλεγαν κόβεσαι και δεν βγαίνει στον αέρα. Θεωρώ δηλαδή ότι γι' αυτό τους έδωσαν αυτή την λύση, την εναλλακτική τέλος πάντων. Να μείνουμε στις δηλώσεις αυτές. Είναι μια εκπομπή που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Επιτυχία. Καλοδουλεμένη. Μιλάμε ψιλοβελονιά. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν μια εκπομπή που γραφόταν. Αλλά άμα δεν υπάρχει το υλικό, άμα δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν, όσο γραμμένη και να είναι μια εκπομπή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την έβλεπες, καλοδουλεμένη την εκπομπή. Ναι, αλλά αν δεν τη στηρίξει αυτή η καλοδουλεμένη. Πρόσεξε, Γιώργο, σε αυτό που λέει η Κατερίνα. Δεν θα πιστεύεις αυτά που θα σου πω και είναι πραγματικότητα για αυτή την καλοδουλεμένη εκπομπή. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι επαγγελματίες, χρόνια επαγγελματίες. Έφτασαν λοιπόν με πολλή αγάπη και δημιουργικότητα, όπως τόνισε πολλές φορές στον Γιώργο Εφρεμίδη η Αθηνά Είδανε, η Αθηνά Ισνέγκα, να δουλεύουν ως ερασιτέχνες. Πέρσι η εκπομπή ήταν εξωτερική παραγωγή.
Από την περσινή εξωτερική παραγωγή στον Sky έχει πληρωθεί η εταιρεία παραγωγής το 20% μόνο. Φέτος το Σεπτέμβριο λοιπόν γίνονται ασφαλιστικά μέτρα πριν ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν της εκπομπής, ασφαλιστικά μέτρα για να πληρωθεί το υπόλοιπο 80%. Έρχεται συμβιβασμός και το 80% θα πληρωθεί σε δόσεις από το Sky στην εταιρεία παραγωγής. Πάμε λοιπόν στα φετινά. Ξεκινάει έτσι η σχέση λοιπόν της εκπομπής με το Sky το Σεπτέμβριο. Ξεκινάει με budget 5.500 ευρώ. Προσέξτε, χθες που κόπηκε η εκπομπή, το budget μέσα 4 μήνες είχε κουτσουρευτεί και είχε φτάσει τα 1.850 ευρώ. Το επεισόδιο. Βεβαίως. Είτε ξέρεις, είτε δεν ξέρεις από τηλεόραση, με 1.850 ευρώ... Είναι βεβαιωμένες πληροφορίες που λες. Δεν θέλω να πω την πηγή μου, αλλά για να βγαίνω να τα λέω δημόσια, είναι επιβεβαιωμένες και από άνθρωπο που δεν έχει κανένα λόγο να υπερβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Δεύτερο. Όλο αυτό που βλέπατε και σας άρεσε και μου λες ότι σου άρεσε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή, βέβαια, την παρακολουθώ. Ήταν με μειωμένο προσωπικό. Ο Βαγγέλης Περής έκανε το viewer. 8 ώρες βάρδια στο μοντάζ ο Βαγγέλης Περής. Και 8 ώρες βάρδια στο μοντάζ ο Βαγγέλης Περής για να φτιάξει τα βίντεο ο ίδιος ο παρουσιαστής της εκπομπής. Η αρχισυντάκτρια, η Αθηναής, η άλλη κοπέλα, συγχωρέστε με, θυμάμαι το, στο πάνελ. Μπράβο, η Άννα Μαρία. Και η αρχισυντάκτρια και δύο άνθρωποι. Έρχονται μετά από 2 μήνες και τους κόβουν και μοντάζ και μοντέρ. Και μένουν με 2 μοντάζ να βγάλουν την εκπομπή. Στέφανε, συγγνώμη λίγο για να εξηγήσουμε σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν, να μην καταλαβαίνουν τι είναι το μοντάζ. Το μοντάζ είναι ουσιαστικά για κάποιες τέτοιες εκπομπές που παίζουν πάρα πολλά βίντεο και στηρίζονται εξ ολοκλήρου σε αυτά. Το πιο σημαντικό κομμάτι, όταν ελαττώσει ώρες από το μοντάζ, δεν θα μπορεί κάποια στιγμή να βγάλει εκπομπή. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Όχι, ναι, πρόσεξε τώρα. Ρωτάω λοιπόν και λέω, ρε παιδιά, από πού μάθατε ότι κόβεστε? Και μου λέει, το μάθαμε από την παραγωγή. Από την παραγωγή όμως που δεν είχαμε εμείς εκπομπή. Γιατί το καθάρισμα του μοντάζ του γραφείου όλα το κάναμε εμείς ήδη. Δεν υπήρχε παραγωγή. Τηλεόραση χωρίς παραγωγή, και δεν ξέρω τι θέλω, είμαστε εδώ σε μια πολύ καλή παραγωγή την Green Pixels, δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν ήταν το πολύ καλομονταρισμένο που έβλεπες και το πολύ ωραίο. 5 άνθρωποι έβγαζαν αυτό το αποτέλεσμα. 5 άνθρωποι. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι αυτό που είπε η Αθηναίδα στο Γιώργο, αυτό ότι η εκπομπούλα και το ήταν ένα εγχώριο προϊόν που το είπε 2 φορές, δεν ήταν καμία εκπομπούλα βέβαια. Η Αθηναίδα ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Και επίσης το εγχώριο προϊόν ίσως έχει να κάνει και με τις εκπομπές του Sky που δεν είναι εγχώρια προϊόντα. Ουσιαστικά είναι μια ότι πληρώνεις, παίρνεις. Δεν πληρώνεις έξτρα πράγματα. Σε λοιπόν, κάθαρα τα χώρια θα τσουν μίντια, ρε παιδιά. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Μακάρι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα πάντως ποτέ. Και ενώ και σε καμία δουλειά να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πάμε στο νούμερο 13. Πάμε στο νούμερο 13 και ενώ λοιπόν στο Ροντέο ακόμα περιμένουν να πληρωθούν σε δόσεις τα χρήματα της περσινής σεζόν, η Ανθίσα Λαγκούδη, η κοπέλα που αντικατέστησε για μερικές εκπομπές την Αθηναίδα Νέγκα, ενώ εκείνη γεννούσε γυναίκα, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Γιάννη Πουλόπουλο, στο Darwin. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Darwin για τη φιλοξενία και λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λέει δηλαδή ότι θα ήθελε να βάλει στήθος, αν το αποφάσει, γιατί έβαλε, δεν έβαλε. Γιατί πήγε αυτή την απόφαση. Τι λες? Παραμένω στο κλίμα της εκπομπής. Επίσης λέει στο Γιάννη μας, βεβαίως. Γιατί με φωνάξατε? Ποιος στήθος? Κάτσε, θα μάθεις πολλά. Για το λίγο μου λέει, ρέμισε. Θα μάθεις πάρα πολλά, πάμε. Λέει επίσης στο Γιάννη μας ότι ο Περής όχι μία, αλλά 2 φορές έκανε στην Ανθίσα Λαγκούδη πιλότο για να πάει σε συγκεκριμένο κανάλι ως κεντρική παρουσιάστρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και μιλάνε με τον Λιάγκα, γιατί να σας θυμίσω ότι ο Λιάγκας επέλεξε, όχι ο ίδιος, η παραγωγή, στην εκπομπή του να πάρει την Νικόλετα Ράλη και όχι την Ανθίσα Λαγκούδη, όλα αυτά στο νούμερο 13. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Σου είχε λείψει τηλεόραση? Αυτό που έκανα τώρα μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που ένας άνθρωπος με την εμπειρία του Βαγγέλη θέλησε να συνεργαστεί μαζί μου, από την άποψη ότι μου είχε γράψει 2 φορές εκπομπή. Τελικά δεν ευδοκίμησε στο κανάλι, σε ένα κανάλι που συζητούσαμε για να... Σε ποιο κανάλι? Πραγματικότητα. Τώρα δεν χρειάζεται να το πω. Ξέρω επίσης ότι σου έχει γίνει πρόταση και για το Late Night, το Γιώργο του Λιάγκα. Πήγα να κάνω το πρώτο δοκιμαστικό και μετά δεν ξέρω γιατί μου ζητήσαν να κάνω ακόμα ένα δοκιμαστικό στην εκπομπή. Και μετά? Και μετά πήγανε την Νικολέτα. Καλή επιλογή. Προφανώς οι άνθρωποι και ο Γιώργος που την επιλέξανε θεώρησαν ότι ήταν η πιο κατάλληλη.
Σε πήρε τηλέφωνο μετά ο Γιώργος να σου πει, ξέρεις τελικά αν θα είσαι στην εκπομπή? Όχι. Δεν με πήρε ποτέ, δεν το ρώτησε ποτέ, αλλά έχουμε μιλήσει μετά. Όσο καιρό ήσουν στην ΕΡΤ, ήσουν ένα πρόσωπο που πραγματικά λάτρευαν να μισούν. Θέλω να μου πεις ένα από τα σχόλια που είχες ακούσει τότε. Το νομίζω το κορυφαίο, θα το βάλω πρώτο στη λίστα. Ήταν το ότι η ΕΡΤ έκλεισε εξαιτίας μου. Τώρα που είσαι στην ιδιωτική την τηλεόραση, δεν πρέπει να αρχίσεις να κάνεις κανένα μπότοξ, πλαστική, εξτέ, τα μαλλιά, τίποτα? Μου λες ότι γέρασα, διακριτικά, ναι. Λέω να αντισταθώ ακόμη, να μην ξεκινήσω τα μπότοξ. Έχεις πάει ποτέ όμως στο γραφείο κάποιου γιατρού να ρωτήσεις? Κοίτα, για να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή είχα σκεφτεί να κάνω το στήθος μου. Και όπως πήγα τέλος πάντων και έκανα ένα ραντεβού, έτσι έφυγα. Γιατί θεώρησα ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Το τελευταίο διάστημα, ακούμε όλο και πιο πολλές γυναίκες να λένε ότι έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους. Σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, Ανθή? Ναι, και δυστυχώς μου έχει συμβεί σε πολύ μικρή ηλικία, όταν είχα μπει στο χώρο. Δηλαδή, δεν ήμουν ούτε καν 20. Είχα σοκαριστεί πολύ έντονα και ήταν και ένας άνθρωπος που τον ήξερα. Σκέφτηκες πότε να τον καταγγείλεις στην αστυνομία? Θα έπρεπε μάλλον να το κάνω. Επέλεξα να φύγω. Προτρέπω όλα τα κορίτσια, άμα τους συμβεί κάτι τέτοιο, να το καταγγείλουν, να αντιδράσουν άμεσα εκείνη τη στιγμή, να το καταγγείλουν και στους συναδέλφους και φυσικά και στην αστυνομία. Τέτοιες πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Από σπάτω, παιδιά, να σα πω κάτι, να αλλάξουμε το κλίμα από τι τελευταίε δηλώσει. Αυτέ φυσικά τιμωρούνται. Αυτό που είπε. Φυσικά δεν το συζητάμε. Δεν ήταν κάτι αν έχω και τα λοιπά. Κάπου συγκεκριμένα. Έχει συμβεί στο κορίτσι αυτό το πράγμα. Και από έναν άνθρωπο που τον ήξερε κιόλα. Τώρα τι εννοεί ακριβώ δεν. Να πάω εγώ σε ένα στα υπόλοιπα σημεία τη συνέντευξη. Για τη γουρλού, αν θε αλλάξει. Εσταμάτα, κάνει εκπομπή. Μαύρο συνέντευξη. Πάει στον περίμενη εβδομάδα, κόβει την εκπομπή. Δηλαδή, ότι προηγουμένω έλεγε στο ρεπορτάζ. Συγγνώμη, έχει κάνει και δοκιμαστικό στο Λιάγκα που ξέρουμε τι εκπομπή. Δεν πήγε όμως, παιδιά. Γι' αυτό έχω να πω. Σε λίγο θα πείτε για τους δύο πιλότους που τις έκανε ο Πέρης, ότι γι' αυτό δεν εγκρίθηκαν. Δεν τους πιλότους, παιδί μου, λέει Ανθή στον Πουλόπουλο. Πάω, κάνω ένα δοκιμαστικό, δεν ξέρω γιατί με ξαναφωνάζουν. Τι δεν ξέρεις, βρε Ανθή, εγώ ξέρω γιατί, δεν ξέρεις γιατί. Δεν είπε στο πρώτο δοκιμαστικό ότι δεν τα πήγες καλά επειδή ήσουν άρρωστη. Και γι' αυτό σε ξαναφώναξε στο δεύτερο δοκιμαστικό, ο ίδιος ο Γιώργος. Μπορεί να ήταν άρρωστη. Μέσα από το σώμα του, το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει Ανθή. Δεν ξέρεις άνθρωποι όμως εσύ αυτά. Έχουμε τρομάξει γενικά με τον Στέφανο, να ξέρεις. Αλήθεια. Εγώ έχω μια απορία. Θα βράδυ στους διάσημους στα σπίτια. Μπορεί να ξέρει και που μένουμε, οπότε και εσύ Σωτήρη να προσέχεις. Απορία έχει. Έχω μια γλυκιά απορία. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι ένας άνθρωπος, για μένα είναι από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους στην τηλεόραση. Σε κάθε. Μιλάμε μέσα στο top 3. Έτσι. Αυτά δεν μ' αρέσουν τα γλυκιά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και δεν ξέρω από πού προκύπτει, γιατί εντάξει, όχι, θα το πω. Πες το καλά, σχέση. Με το τσιγκελάκι πρέπει. Είχε μία σχέση, ας πούμε, με τον Τζόνι Καλημέρη. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, το κανάλι που έκανε το δοκιμαστικό, μπορεί να τον Αντένα, ξέρω εγώ. Ο Πέρης δεν μου κολλάει σε όλο αυτό, δηλαδή δεν είναι... Παιδί μου, Πέρης, αν έμπειρος, λέει, να δεις, σταλαγκούδι έχω. Ναι. Τηρουμένων των αναλογιών. Παιδιά, μπορεί ο Βαγγέλης πραγματικά να την πιστεύει την Ανθή. Αν δεν την πιστεύετε, δεν την είχε βάλει στο ρόλο. Εγώ το βλέπω τούμπα ότι ο Βαγγέλης ξέρει πολύ καλά τηλεόραση. Σου λέει με το προϊόν Ανθή Αλαγκούδη πρέπει να έχω έναν άνθρωπο που ξέρει τηλεόραση για να φτιάξει ένα πιλότο που μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, και συγγνώμη, από τη συνέντευξη δεν βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα η οποία μιλάει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, είναι έξω από τι γυναίκε που επιλέγει ο Πέρης. Α πούμε, η Δούκησα ήταν κάτι τέτοιο. Η Δέσπρα Καμπούρη, ξέρω εγώ. Η Έλληνα Παπαβασιλείου. Η Αλαγκούδη δεν μου κολλάει όλο αυτό, μου κλωτσάει. Ναι. Εντάξει. Και άμα δεν κλωτσάει, δηλαδή πραγματικά. Πού πας, φεύγεις. Δεν φεύγω, Σωτήρη. Μισό λεπτό. Πρέπει να δεις τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Γιατί σε αυτή την εκπομπή δίνουμε και δώρα, Σωτήρη. Δεν είναι έτσι απλή ιστορία. Τα καλύτερα δώρα έχω ακούσει. Και βεβαίως. Και είναι αυτό το δώρο που δίνουμε από χθες και θα το δώσουμε σήμερα κατά τις 12 παρά. Και είναι αυτή η καταπληκτική κουκέτα με γραφείο και αποθηκευτικούς χώρους από την Μοντέκο. Work and play. Και είναι ακριβώς αυτό το play. Work and play. Work and play. Εδώ θα κοιμάται το παιδάκι σας. Εδώ θα κάθεται, θα διαβάζει, θα ζωγραφίζει, θα κάνει όλα αυτά που θέλει. Εδώ θα βάζει τα ρουχαλάκια του, θα τα στερώνει. Όλα τέλεια. Έχει τρία πολύ μεγάλα κουτιά για να βάζουμε εκεί πέρα και ρούχα αλλά και παιχνίδια, όπως και εδώ πέρα. Ό,τι μπιμπελό, ό,τι πράγματα θέλει το παιδάκι, θα κάθεται ευτυχισμένο στο δωματιάκι του και θα είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενο. Άρα, εσείς τηλεφωνείτε στο
901-901-44-44 ή στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-888 γράφοντας ΚΚ, αφήνοντας ένα κενό και μετά το όνομα τεπώνυμό σας. Σας ευχόμαστε πολύ 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 καλή επιτυχία και σήμερα στις 12 παρά θα ξέρουμε και ποιος ή ποια θα είναι τυχερή, μια οικογένεια βασικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε για break και συνεχίζουμε την αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στο νούμερο 1 που είναι πραγματικά, πραγματικά πολύ απολαυστικό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 9 και 26 πρώτα λεπτά. Είστε εδώ στη φωλιά των Κούκου και συνεχίσουμε την αντιστροφή μέτρησή μας. Έχουμε κοντά μας το Σωτήρι μας και βεβαίως πρόκειται να σχολιάσουμε full αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, Γιώργο, που συνέβησαν στο MasterChef το νούμερο 11. Αυτό μου αρέσει. Ακριβώς αυτό. Και αφού σου αρέσει, Σωτήρι, θα ξεκινήσω από σένα. Μαγειρεύεις. Μαγειρεύω. Τι πιάνονται οι σπεσιαλιτές σου? Ό,τι κάνω είναι σπεσιαλιτέ. Τα πάντα. Κολοκυθάκια μαγειρεύεις? Κολοκυθάκια, ναι. Και τα κάνω, αν μου πούνε γεμιστά, τα κάνω γεμιστά. Α, δεν μπορεί να γίνει. Δεν παίρνω τα κολοκυθάκια, τα κάνω φέτες και τηγανικά, μετά. Τηγανικά, έτσι, με λίγο κρούστα. Μπορεί να είναι τηγανιτά με κρούστα, αυτά είναι να είναι γεμιστά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ξέρεις γιατί σε ρωτάω αυτό, έτσι? Το γνωρίζεις? Εγώ ξέρω. Σωτήρι. Πες μας, Γιώργο. Γιατί η δοκιμασία, η ατομική δοκιμασία, το βασικό υλικό που έπρεπε να φτιάξουν οι παίκτες του MasterChef ήταν το κολοκυθάκι, το οποίο διάλεξε ο Τιμολέων, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κέρδισε την προηγούμενη δοκιμασία. Στο νούμερο 11 πάμε να δούμε τι συνέβη. Η δοκιμασία σήμερα έχει να κάνει με γέμισμα, με γέμιση. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Σεφ, θα ήθελα να ρωτήσω, η γέμιση στο κολοκυθάκι θα πρέπει να είναι γεμιστό ή μπορεί να κόψω το κολοκύθι και να το ανοίξω, να το γεμίσω, να τον κάνω γκραντίν έξω? Όχι, όχι. Γέμιση. Εντάξει. Τα κολοκυθάκια τα έχεις βράσει? Ναι. Για να μην είναι πράσινα, τι πρέπει να κάνεις, ξέρεις? Να το βάλεις σε πάγο. Okay. Οπότε πρέπει να βάλεις σε πάγο γρήγορα, γιατί θα σου μαυρίσουν. Τρέχω. Ηλέκτρα, δεν είσαι πολύ συγκεντρωμένη ή είσαι πολύ αγχωμένη και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς? Είμαι πολύ αγχωμένη, γιατί έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνω. Δεν μας μιλάει γενικά ο Χαραλαμπούς. Είναι αγχωμένος. Ο κύριος Κουτσόπουλος είπε μου ότι δεν μιλάω. Εν του μόνο που μιλώ. Με μιλώ του, όχι αστεία, μιλώ του. Τέλος χρόνου. Όλοι ένα βήμα πίσω από τους πάγκους. Τι έπαθες? Δεν έβαλα πιάτο, αυτό έπαθα. Εντάξει. Τι δεν έβαλες? Το βλέπω ότι εγώ δίπλα μου έρχεται να βάλει τα κλάματα. Στεναχωρήθηκα λίγο. Δεν ξέρω, έχω μια καντεμιά. Όποιος κάθεται δίπλα μου δεν βγάζει πιάτο, δεν ξέρω τι γίνεται. Αύριο μαζί θα είμαστε. Αντερεπλαμένο. Ειλικρινέστατο σας περίμενε. Ναι, ήταν, έκανε μια αυτοκριτική, έτσι, λίγο περίεργη, δεν το περίμενε κανένα σε αυτό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, γιατί υπάρχει ζουμί πολύ. Βεβαίως, γιατί στο νούμερο 10 θα πρέπει τα παιδιά να πάνε μπροστά στους κριτές και να δείξουν το πιάτο που φτιάσανε. Θα συνεχίζουμε με τη δοκιμασία. Φυσικά. Βέβαια. Και εκεί οι κριτές δοκιμάζουν, αλλά και βλέπουν. Γιατί κάποιοι από τον ουρανό βρέθηκαν στα Τάρταρα και κάποιοι πέσανε από την Ακρόπολη και βρήκαν και πορτοφόλι στο νούμερο 10. Έχω φτιάξει το κολοκύθι σε τρεις υφές. Φιλοσοφικά εγώ δεν έχω καταλάβει το πιάτο σου. Λίγο με μπερδεύει. Θα σου δώσω μια συμβουλή μαγειρική. Θα πρέπει ο μαγειρικός ενθουσιασμός να μην μετατρέπεται σε φλιαρία. Θεωρώ ότι έλειωσε το τυρί στη θερμοκρασία και το ενσωμάτωσα εκείνη τη στιγμή που έπρεπε. Δεν έχει ψηθεί σωστά. Και όσον αφορά τη γεύση, είναι λίγο έντονος ο πελτές. Και σε αυτό το πιάτο δεν φαίνεται μια ιδέα, ξέρεις, δομημένη. Είναι λίγο μπερδεμένο. Γιατί έκοψες το κολοκύθι, αφού είπαμε
ξεκάθαρα να γεμίσετε τα κολοκύθια. Έτσι χρησιμοποίησα το κολοκύθι. Εγώ ήθελα να το παρουσιάσω στη φυσική του μορφή. Ωραία, η φυσική του μορφή ήταν να μην το κόψεις και να το γεμίσεις. Είχες τα κατάλληλα εργαλεία να το αδειάσεις μέσα, σωστά. Ναι. Και προσπαθώ να καταλάβω, έγινε κάτι που χρειαζόταν οπωσδήποτε να κοπεί. Όχι, εγώ επέλεξα ξεκάθαρα να το ανοίξω έτσι το κολοκύθι. Λυπάμαι, αλλά δεν θα δοκιμάσουμε το πιάτο σου. Who is the guy to tell me how to cook? Χρήστο. Μάλιστα, σε. Γιατί αυτή την πολύ ωραία γέμιση που περιέγραψες δεν την έβαλες στο κολοκύθι όπως ζητήσαμε? Θεώρησα ότι θα ήταν αρμοστό απλά να το αποδομήσω λίγο. Αρμοστό θα ήταν, αλλά είναι εκτός διαδικασίας. Εκτός διαδικασίας. Και το δικό σου και του Βασίλη που προαναφέραμε. Ήμασταν ξεκάθαροι για τον κανόνα. Θέλαμε ένα γεμιστό κολοκύθι. Δεν θα δοκιμάσουμε το πιάτο σου. Και εγώ το έκοψα στη μέση, γιατί δεν έχω ξανακάνει γεμιστό, οπότε προσπάθησα στην αρχή να το κάνω με τον τρόπο που δείξατε. Η οδηγία ήταν τελείως διαφορετική και με αυτόν τον τρόπο που μας το παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να σου πω ότι βγαίνεις και εσύ εκτός συναγωνισμού. Είναι λίγο βαρετό, δεν είναι πολύ εφάνταστο, ε. Το ξέρεις κι εσύ. Και εσύ μάλλον παρερμήνευσες κάποια πράγματα. Πού είναι το γεμιστό κολοκύθι? Κάπως έτσι. Ωστόσο, μπορώ να το περιγράψω? Βεβαίως θα το περιγράψεις. Σε ενημερώνω από τώρα ότι είναι εκτός συναγωνισμού. Γιατί δεν το κατάλαβα, αν δεν κατάλαβα. Γιατί είναι να δώσει σε σερφ να κάνει κάτι απλό. Πρέπει να το καραμελώσει, πρέπει να γίνει η δουλίτσα. Ναι, ναι, ακριβώς. Οι μου πάσχουν από εξτελική γκουρμεδίαση πλέον, δηλαδή. Κατάλαβες. Ήταν πιο αρμοστό να γίνει. Γκουρμεδίαση με το ζόρι. Κοίταξε, έχουν και ένα άγχος όμως. Εμείς στην Καβάλα το λέμε φετζιλίκι. Τι είναι αυτό το φετζιλίκι? Η οδηγία των Κριτών ήταν σαφέστατη. Βέβαια, αυτό πρέπει να άνθρωπος. Και η μόνη που είχε το θάρρο απέναντί τους να τους μιλήσει και να τους πει: παιδιά, δεν μπορούσα να το κάνω και το έκοψα, ήταν η Ηλέκτρα. Οι άλλοι τρεις, εγώ ήθελα, αν ήταν αρμοστό ή αν δεν ήταν Χρήστο, και ο Βασίλης, ο οποίος. Who tell me how to cook? Κάτσε, ρε, παιδί μου, έχεις μπει μέσα σε ένα διαγωνισμό. Αυτό είναι κάποιοι άνθρωποι. Τα αγγλικά, γιατί το είπα αυτό? Είναι κάποιοι άνθρωποι. Μήπως δεν το καταλάβουμε. Μαγειρεύουν στα πιο γνωστά μαγαζιά της Ελλάδας και όχι μόνο. Έχουν πέσει στο εξωτερικό. Και λες αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά πώς σας φάνηκε η συμπεριφορά? Είναι και οι κριτές, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι προηγούμενες δοκιμασίες που άμα πήγαινες, παιδί μου, να μαμαδίστηκε το φαγητό σου, λέγανε: κοίτα να δεις, εδώ πάμε για Master Chef. Λίγο και οι κριτές τα μπερδεύουν τα παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Εγώ νομίζω ότι πέσανε στην παγίδα. Πώς θες, ρε παιδί μου, να εντυπωσιάσεις? Εγώ πα ένα πρώτο ραντεβού και βάζεις και κολλιέ και πώς το λένε, σκουλά. Και κόκκινο φόρεμα και ζώνες. Και δεν πάθανε τέτοιο. Έχουμε κάποια Θεσσαλονίκη εδώ. Αλήθεια. Θεσσαλονίκη έχουμε πολλούς εδώ συνέδριοι. Πλάκα κάνω, γυναίκες θέλω. Ηρεμήστε. Κατερίνα Καραβάτου στο... και Χρύσα, στο... θα μας πούνε πώς γίνουν οι Θεσσαλονίκες την Κυριακή για καφέ. Αυτό ακριβώς. Σε παρακαλώ, πηγαίνει στο πάνω στο νούμερο 9, μην έχουμε άλλα, θα μιλήσει για τη Θεσσαλονίκη πρωί-πρωί. Με φημώνετε. Από τη Θεσσαλονίκη είμαστε. Με φημώνετε, μην παράτε. Πάμε. Στο νούμερο 9, λοιπόν, 9. Ήρθε η ώρα να δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι προς αποχώρηση. Ποιοι θα διαγωνιστούν μεταξύ τους για να φύγει ένας εξ αυτών. Πολλές εκπλήξεις και η τεράστια ανατροπή που έγινε στο MasterChef, το νούμερο 9. Και οι τέσσερις ήσασταν εκτός θέματος στη σημερινή δοκιμασία. Και αυτό σημαίνει ότι και οι τέσσερις θα είσαστε υποψήφοι προς αποχώρηση. Ένιωθα αδικημένος, ένιωθα ξενερωμένος. Αποκλείεται να βρισκόμαι εγώ τώρα εδώ μπροστά, γιατί εγώ ξέρω τις δυνατότητές μου και αυτό που συμβαίνει είναι μάλλον κάτι σε πλασίμπο. Με στεναχωρεί πάρα πολύ με τα παιδιά που είμαι υποψήφια. Εντάξει, και ο Βασίλης είναι, ας πούμε, σαν τον κότς μου στο παιχνίδι, ενώ μου έχει δείξει πολλά πράγματα και πίστευα ότι όταν θα ήμουν προτινόμενη γενικά θα ήταν από πάνω μου, οπότε ήμουν πολύ δύσκολο που διαγωνιζόμαστε μαζί. Τέσσερις προτινόμενοι και οι τέσσερις εκτός θέματος για μένα είναι πολύ καλό που βγήκαν προτινόμενοι, διότι θέλανε μάλλον να κάνουν κάτι πιο παράξενο και κάτι πιο δημιουργικό, αλλά την πατήσανε. Τι κλάματα να πει. Να ξέρετε, πλασίμπο κατάσταση. Δεν ξέρει πού να το χρησιμοποιεί και το πετάει όπου να είναι το πλασίμπο, Βασίλη. Τον Τζόρτζι, πώς τον είδατε? Έκανε μια κίνηση σαν βασιλική κόμπρα στο τέλος. Θα υπνοτήσει τον αντίπαλο και να τον τσιπήσει. Ναι, δεις, έχουμε πει, δεν είναι ότι κάνουν και τρελή παρέα μέσα, είναι όλοι κολλητοί φίλοι. Λέτε ότι βγάλω την εκπομπή, έχει κλείσει. Μην αγχωρίζεις. Εγώ και ο Μάριος ήταν αυτοί που πέσανε από την Ακρόπολη και βρήκαν πορτοφόλι. Για να εξηγήσω τη φράση που προανέφερα, έτσι, οι οποίοι δεν είχαν καλό πιάτο. Επειδή βλέπεις μπροστά και τα επόμενα επεισόδια, υπάρχει κάποιο επεισόδιο έτσι που εγώ επιτέλους
έκανε μια λεύκανση στα δόντια. Έλα ρε Στέφανε, σταμάτα. Μα τηλεόραση κάνει. Από όλο αυτό που είδες, εγώ ας πούμε μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που η Ηλέκτρα έκλαιγε που θα διαγωνιζόταν μαζί με τον Βασίλη. Μάλλον στεναχωρήθηκε αρκετά. Γιατί λες να έχει λίγο... Να γίνεται κάποιο χαμούλη. Ο εγκλισμό, παιδιά, ο εγκλισμό φέρνει πολλά πράγματα. Μήπω του έπιασε εγκλισμό. Πάθανε βασάλο βαλαβάνι. Όταν ήταν να δούμε αν θα φύγει ή θα μείνει, μπήκε μέσα από το παράθυρο και ο Βασίλης έλαμψε ολόκληρο, συναγκάλιασε και τα λοιπά. Τη φύση ήταν πολύ ιδιαίτερη. Λάμπισμα αυτό. Πάμε στο επόμενο, παιδιά. Σα παρακαλώ. Νούμερο 8. Θα λέω κι εγώ. Το νούμερο 8, κύριε. Για πε λίγο, Σωτήρη, σε ποιο νούμερο θα πάμε. Τώρα θα πάμε στο νούμερο 8, θα πάτε πλάκα. Στο νούμερο 8 πάμε σε μια. Τέτοιο νούμερο, χρόνια είχατε να δείτε και να ακούσετε. Πάμε στο 8. Πάμε στο 8 σε μια άλλη επιτυχία του Σταρ. Το ξέρατε ότι έχει κόρη ο Αποστόλη Σουγκλάκο. Βεβαίω. Ποιο η κόρη? Ο Σουγκλάκο. Α, κάτι είχα ακούσει. Βεβαίως και έχει. Η κόρη του πήγε στο Shopping Star, η οποία και αυτή τσακίζει κόκαλα με το δικό της τον τρόπο, η Ελένη Σουγκλάκου, και σχολίασε τις εμφανίσεις της εβδομάδας, την Τζένιφερ Λόπεζ, την οποία τη λέει Λοπέζ, όχι, την Ελένη Φουρέιρα, τη Βίκη Χατζηβασιλείου και ένα πολύ δικό μας άτομο, για το οποίο πραγματικά είναι αναπάντεχο το σχόλιο. Πάμε να δούμε στο νούμερο 8. Ελένη είναι 27 ετών και ζει στον Άγιο Νικόλαο. Το από πάνω είναι απέσιο. Γενικώς είναι απέσια. Δεν μπορώ άλλο να σχολιάζω απέσια πράγματα. Δυστυχώς δεν έχω να πω τίποτα καλό για σένα, ναι, γιατί δεν έχεις φορέσει κάτι καλό. Είναι όλα χάλι μαύρο. Καλημέρα σας. Είμαι η Σουγκλάκο Ελένη από το Shopping Star. Και σήμερα έχω βάλει στα στόχαστρό μου διάσημες κυρίες και θα σχολιάσουμε το ντύσιμό τους. Τζένιφερ Λοπέζ. Είναι λες και πάει στη ζούγκλα για συναυλία. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι ένα ενιαίο πράγμα. Είναι μια ολόσωμη φόρμα που δεν της πάει γιατί έχει καμπύλες. Οι μπότες είναι, δεν φαίνεται καν τι φοράει. Αυτό πάνω στο κεφάλι της είναι λες και είναι μπούρκα. Είναι εντελώς απέσιο. Α, η Βίκη Χατζηβασιλείου είναι αυτή η κοκκινοσκουφίτσα. Της λείπει ο λύκος, το καλαθάκι και αντιφάει κιόλας. Το φόρεμα που είναι όλο κόκκινο, οι μπότες κόκκινα, τα χείλια κόκκινα και το Αγίου Βαλεντίνου τόσο κόκκινο δεν είχαμε. Η Ελένη, τόσο ντυμένη δεν τη γνώρισα κι εγώ. Φόρεμα μακρύ, μπότα μέχρι το γόνατο, πολλά χρώματα μαζί, ζακετάκι από πάνω. Πού πας? Δεν την έχουμε συνηθίσει έτσι και θέλει να πάει και Eurovision. Για τουρτίτσα καλή είναι. Για παρουσιάστρια, πολύ στρας. Ίσως θέλει να πάει να κάνει πρόβα με τον καλό της, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Ίσως τραγουδήσουν μαζί. Ελένη, συνονόματες κιόλας. Το φόρεμα ωραίο, σου πάει, που είναι στενό. Το παπούτσι χοντροκομμένο, πολύ χοντρό, πολύ στρας. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση δεν σε μάθανε να βάζεις παπουτσάκια. Δεν είναι ωραίο, πολύ στρας, μην το ξαναβάλεις. Με πιάνει η ζάλη μόλις το βλέπω. Μαριλού, εξαιρετική, το φόρεμά της φανταστικό, το στυλ της τέλειο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που φοράει. Είναι φανταστικό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τις βάζω άριστα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κανείς δεν το περίμενε. Αλήθεια στο λέω. Κανείς. Δηλαδή, καλά, μέχρι να δω τα καλά λόγια, η αλήθεια είχα φρικάρει. Πω, Χριστέ μου. Χριστέ μου, τι θα ακούσει η Μαριλού. Και εγώ όταν το έβλεπα. Έτοιμη την εκπομπούλα όμως. Την εκπομπούλα έτοιμη την έκπομπούλα. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω μόνο αυτό, ότι με το που σκάει. Το έβλεπα εγώ στο μοντάζ. Με το που σκάει στο μοντάζ και λέει Μαριλού, μου πατάει ο μοντέρ το πώς. Μαριλού, ξέρετε. Γιατί έχει πιάσει ένα μαχαίρι γι' αυτό. Δεν είναι άνθρωπο. Για με συγχωρείτε λίγο. Τι. Το νούμερο 7, η Χρύσα, παρακαλώ. Εγώ λοιπόν, Σωτήρη μου, θέλω να σε ρωτήσω. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Τάνο που θα παίξει το τατουάζ. Ποια είναι η γνώμη σου αρχικά γι' αυτό? Για τον Τάνο. Ναι, που δεν είναι ηθοποιός και δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ποτέ ξανά και ξαφνικά μπαίνει επαγγελματικά και ασχολείται. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Όλα μπορούν να συμβούν. Μακάρι ο άνθρωπος να πάει καλά, να ξεκινήσει μια νέα καριέρα στη ζωή του. Έτσι κι αλλιώς έχει αποδείξει ότι έχει τα κότσια. Έχει τα κότσια. Οπότε ο Ντάνος είναι σε μια διαδικασία που συνέχεια δουλεύει για το τατουάζ. Και ο άνθρωπος έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν έχει κάνει σεξ από τότε που βγήκε από το Survivor. Έτσι, το έχει πει παντού. Αυτό το καλοκαίρι δεν το έχει πει. Βεβαίως το έχει πει και ότι δεν έχει ξανακάνει σεξ από το Survivor. Από τότε μέχρι τώρα. Τίποτα. Χρόνο, παιδιά. Αλλά
Και παρόλο που το έχει δηλώσει, το έχει πει δημόσια, του χρεώνουν συνέχεια οι γυναίκες. Και ο κατάλογος όλο και μεγαλώνει. Θα το είχαμε καταλάβει άμα η γυναίκα. Γιατί μετά από τόσο καιρό ο Ντάνος με τόσο τετοστερόνι να πούμε θα έχει γίνει πύραυλος. Η κοπέλα. Α, γι' αυτό σου λέω του χρεώνουν συνέχεια οι γυναίκες, παιδί μου. Πάμε ψέματα να τις δούμε στο νούμερο 7. Ψέματα. Τι και ο Ντάνος έχει πει σε συνέντευξή του ότι δεν έχει κάνει σεξ. Σεξ πότε έκανε να βγει από το παιχνίδι. Άλλη ερώτηση. Πόσο καιρό πέρασε. Δεν έχω κάνει ακόμα σεξ. Δεν έχει κάνει ακόμα. Όχι. Τι και αν η μόνη που είδαμε στο κρεβάτι του ήταν η Αντιγόνη πάντα χαρβά, και αυτό γιατί έπρεπε να του πάρει συνέντευξη για το Downtown. Από τότε που βγήκε από το Survivor, κάποιοι έπαθαν φρενίτιδα και θέλουν επιγόντως να του βρουν ήθη. Αλλά ακόμα και όταν ήταν στο παιχνίδι, η κόντρα του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν σημάδι ότι ένας κρυφός έρωτας σιγόκεγε ανάμεσά τους. Οι φήμες ενισχύθηκαν όταν τους είδαν να απομονώνονται στην παραλία. Όταν βγήκε με το καλό από το παιχνίδι, τα δημοσιεύματα τον ήθελαν ζευγάρι με την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Κάτι που εκείνη φρόντισε να διαψεύσει σχεδόν αμέσως. Έχουμε κρατήσει μια φιλική σχέση, ναι. Ένας πολύ καλός και ωραίος. Θέλει να ζευγάρι όμως. Όχι, όχι, έχω έρθει με το φίλο μου το Σπύρο, το Σαμοήλη. Που είναι το ζευγάρι μου. Μια κοινή εμφάνιση της Μαρίας Μπακοδήμου με τον Τάνο στα μπουζούκια ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές. Και βέβαια η Μαρία έριξε νερό στο μήλο όταν είπε: Σε είδαμε τις προάλλες με τον Τάνο στα μπουζούκια και συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή η έξοδος. Να ρεβωνιαστήκαμε. Η τηλεοπτική του συνύπαρξη στο τατουάζ έφτανε και περίσσευε για να μάθουμε ότι ο Τάνος και η Κατερίνα Γερονικολού είναι το νέο ζευγάρι της πόλης. Είναι. Και βέβαια, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Τάνο ζευγάρι με την Κατερίνα Δαλάκα. Άρα για να ισχύουν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πραγματικά, τι γίνεται. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Τι γίνεται με το γιο. Εγώ πάντως, αν ήμουν ο Τάνος, να ξέρετε, δεν θα μπαίνα σε σχέση τώρα. Τι θα κάνει. Τώρα που γίνει η θάλασσα γιαούρτι, θα πας να κάνεις. Είναι ο πιο περιζήτητος άντρας. Μπορεί να σου πει κάτι. Γιατί να πάει. Τι μέρη που γίνει η θάλασσα γιαούρτι. Ρε παιδί μου, είναι όλες οι γυναίκες από πάνω. Α, αυτή η θάλασσα εννοείς. Δεν θα έχουμε κουτάλι. Έχει το κουτάλι. Κάνε μας καμιά απόσταση. Εγώ πιστεύω ότι κοιτάει την καριέρα του αυτόν τον καιρό, παιδιά. Ηρεμήστε το άνθρωπο. Μετά από τόσους μήνες που έχει να κάνει σεξ, δηλαδή και στα 10 μέτρα να τον πλησιάσει η γυναίκα, δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Ωραία. Στρατό έχετε πάει, έτσι δεν είναι. Έχουμε. Από ένα σημείο και μετά δεν δουλεύει τίποτα. Ναι. Δεν δουλεύουν τα συστήματα. Εμένα τώρα είναι αφοσιωμένος. Είναι αφοσιωμένος ο άνθρωπος στις δουλειές του, δεν είναι. Ο Τάνος πήγε και Survivor. Και εκεί πάλι τα ίδια. Από εκεί ξεκίνησε όλο και του μείνε τώρα που δεν θέλει σεξ ο άνθρωπος. Τι το έχει το καημένο. Αφήστε τον. Τίποτα, το έβαλε. Σε καταστάσει στο νούμερο 6, παιδιά, δεν θα το λύσουμε. Θα ενεργοποιηθεί αργότερα. Σε 1-2 χρόνια θα ενεργοποιηθεί. Πάμε, πάμε στο νούμερο 6. Στο νούμερο 6, ότι ρίχνει τατουάζ. Μαριλού, βεβαίως. Πόσα. 2. Άρησε, δεν είναι σίγουρος. 2. Ναι, είναι σε κρυφά σημεία και τα έχω κάνει όταν ήμουν μικρός, οπότε δεν θυμάμαι τώρα. 2 είναι. Η μαμά σου τι λέει γι' αυτό. Η μαμά μου, τίποτα, της είχα δει, ειδικά το ένα που βρίσκεται στο χέρι μου και είναι ένα μικρό μπαρμπαδέλι, της είχα... Μπαρμπαδέλι είναι αυτό. Την είχα ενημερώσει. Είναι το τατουάζι. Εκεί σοκαρίστηκε η μαμά μου, της είπα, μην το βλέπεις που είναι εδώ. Ζει στην άλλη μας χάλη και θα κάνουμε τα χρόνια, λέω, τα περπατήματά του, τις πατημασιές του μέχρι να φτάσει εδώ. Και εκεί κάπου λιποθύμησε η μητέρα. Ναι. Μου είπε, κοίταξε, ωραίο είναι. Ναι. Μην κάνεις πατημασιές όμως. Πολύ ωραία. Αυτό που χαρακτηρίζει τους νέους πια είναι τα μουσια και τα τατουάζ, νομίζω. Βγήκαμε λοιπόν στον δρόμο ενάντια εργά του και ρώτησε τους παλιούς πώς τους φαίνεται που οι νέοι έχουν γεμίσει τατουάζ. Πάμε να δούμε στο νούμερο 6. Να δούμε. Σήμερα θα ρωτήσω για τα τατουάζ. Αρέσει το τατουάζ στον παλιό και στην παλιά. Τα νέα παιδιά σήμερα που είναι έτσι γεμάτα τατουάζ, δεν μπορώ να βρω έναν άντρα χωρίς τατουάζ. Πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ μόλις βλέπω να σηκώνει την τρίχα μου. Ο καθένας έχει την επιλογή του. Τι άλλο. Εσείς παλαιότερα τα είχατε αυτά. Δεν ξέραμε τι θα πει. Αν το κάνουν συνειδητοποιημένοι ότι ναι, θα το κρατήσω για όσο πάει, εντάξει. Αν όμως αλλάξουν γνώμη, δεν μπορείς. Γλυκή μου, εσύ είσαι κούκου, ε. Μάλιστα, και πολύ κούκου. Φανατική δεν γίνεται. Θέλω να μου πείτε, τα νέα παιδιά που έχουν τατουάζ, εσάς πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Καθόλου άσχημο. Γιατί να με πειράζει, και εμένα μου αρέσει το τατουάζ. Μπορεί να μην έχω χτυπήσει κανένα, αλλά μ' αρέσει. Α, δεν μ' αρέσουνε. Γιατί? Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, χαλάνε. Γιατί ξέρεις τι, τώρα έρχομαι. Τώρα έρχομαι. Έρχομαι. Το ξέρετε ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη σήμερα στην Ελλάδα είναι τα τατουάζ. Δεν μου αρέσει τον άνθρωπο να έχει μαμούνια πάνω του. Σχέδια είναι. Σχέδια είναι διάφορα, δεν είναι μαμούνια. Δεν μου αρέσει. Ή καλό ή κακό, δεν μου αρέσει. Και ευτυχώς τα εγγόνια μου ούτε σκουλαρίκια ούτε τατουάζ. Τα παιδιά στα σημερινά που έχουν όλα τατουάζ, πώς τα βλέπετε? Καλά είναι. Εσείς έχετε τατουάζ? Όχι. Όταν πει ο γιος στο πανεπιστήμιο, του λέω μην τολμήσεις και έρθεις με τετουάζ ή με σκουλαρίκια. Ό,τι θέλει το καθένα κάνει. Τώρα η κατάσταση είναι έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν σας ενοχλεί? Γιατί να με ενοχλεί? Άμα του αρέσει εκείνου, περισσεύει εμένα. Καταλάβατε, ο μπάρμπας με το μουστάκι του, μια χαρά είναι. Εγώ αυτούς τους λατρεύω. Είναι αυτούς τους λατρεύω. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα, λοιπόν, το τατουάζ. Τουρισμό και τατουάζ, αυτό είναι. Όπα, συγγνώμη, έχουμε έκτακτο. Καλημέρα. Σας διακόπτω, διότι παιδιά μου, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν θα μας αφήσει ποτέ να πλήξουμε. Τι λοιπόν, συμβαίνει, Γιάννη? Εξηγούμε. Είπατε τα του Sky, εγώ θα σας πω τα του Αντένα. Διότι εδώ εμείς πριν από μερικές εβδομάδες λέγαμε έτσι με πολύ μεγάλη χαρά ότι η απογευματινή ζώνη του Αντένα πρόκειται να αναδιαμορφωθεί, και να δούμε τον Γιώργο Λιάγκα εκεί, να δούμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να δούμε την Παρθένα Ζωή. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει λίγο καθυστερήσει. Έχει γίνει λίγο γεφύρι της Άρτας. Μήπως τελικά έχουν παγώσει όλα στον Αντένα? Λοιπόν, είναι ερώτηση για να το απαντήσουμε εμείς ή είναι ερώτηση που κάνει τον εαυτό σου? Είναι ρητορική, παιδί μου, αυτά τα άσκοπα ερωτήματα που είχαμε και στο δημοτικό μας τραγούδι, κατάλαβες? Διότι όντως έχουν παγώσει όλα. Μόνο σου τα. Λοιπόν, τα παίρνουμε ένα-ένα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, είχε ακουστεί ότι επρόκειτο να κάνει τη ζώνη 4 με 6. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω όμως ότι σε όλα τα ραντεβού που έχει κάνει ο Γρηγόρης, όπου του έχουν δείξει διάφορα κόνσεπτ, ακόμα δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία. Θα ήταν σαν το Κυριακάτικο. Την τελευταία εβδομάδα έλεγε όχι, όχι, όχι. Προτιμώ εγώ να κάνω έστω και το χρόνο το late night show που έκανα, το tonight show, και να μην μπλεχτώ με αυτή την υπόθεση. Και του έχουν προτείνει διαφορετικά κόνσεπτ, πρέπει να σας πω, και σχολιαστικό και διαδραστικό με παιχνίδια. Η απάντηση του Γρηγόρη είναι σταθερά όχι. Γιάννη, του προτείνανε ή του πάνε να προτείνει ο ίδιος? Του έχουν πει ακόμα ότι πάρε και τη ζώνη και κάνει ό,τι θέλεις. Ναι. Που βεβαίως είναι αυτό που λες εσύ ακριβώς, ότι κάνει ότι πρότεινε μας εσύ κάτι. Είναι προς το παρόν αρνητικός. Πάμε στο Γιώργο Τολιάγκα. Εκεί τα πράγματα ήταν πιο προχωρημένα. Δηλαδή, ξέραμε το κόνσεπτ, ξέραμε ότι θέλει να κάνει μια infotainment εκπομπή και να μην μπλέκει μόνο με τη showbiz. Ξέραμε και για ομάδα, αλλά προς το παρόν. Του είπαν ότι κάτσε λίγο στο dancing να δούμε τι θα γίνει. Και πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα δεν ακούω κάποιες ειδήσεις για εκεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει ομάδα έτοιμη να δουλεύει. Υπάρχει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που είναι πάντα stand-by, αλλά τίποτα άλλο μέχρι εκεί, γιατί ξέραμε ότι πρόκειται να βρεθεί ακόμα ένα άτομο. Και εδώ εμπλέκεται και με ένα άλλο, που λέγεται Παρθένα Ζωή. Είναι ένα σειρία του Αντένα Καθημερινό, το οποίο ξεκίνησε με πολλά υποσχόμενο το Σεπτέμβρη. Και μαθαίνω ότι και αυτό έχει παγώσει. Κάποιοι το είχαν συνδέσει και είχαν πει ότι μήπως τελικά σταματήσει το ένα, ξεκινήσει το άλλο. Γιατί όμως προς το παρόν αυτά τα πράγματα, υπάρχει κάποια εξήγηση? Θα σου πω ποια είναι η εξήγηση. Ότι περιμένουμε για να δούμε. Δηλαδή, θέλουν να δουν πώς θα διαμορφωθεί η ζώνη η συγκεκριμένη και στα υπόλοιπα κανάλια. Έχουν διαφωνίες και με το budget. Έχουν διαφωνίες, όπως σας είπα πριν, και με τον Γρηγόρη που δεν θέλει τελικά να κάνει κάτι. Οπότε θέλουν να δουν πώς θα διαμορφωθεί όλο το σχήμα, προκειμένου να καταλήξουν ποιος θα κάνει τι. Δεν είναι η εξήγηση ότι τρέχουν και δεν φτάνουν να βγάλουν τον Ποτρίνη που έχουν χάσει πάρα πολύ χρόνο? Τρέχουν να βγάλουν το date show, αυτό που και αυτό ακόμα δεν έχει στηθεί και πρέπει να βγει. Δηλαδή, πραγματικά τρέχουν να μαζέψουν το Κυριακάτικο, να το αλλάξουν. Θα δούμε άλλο Κυριακάτικο αυτή τη φορά. Οπότε τρέχουν για τις πολλές παραγωγές. Πού θα πρωτοβολάβετε, τι να κάνουμε? Αν μόνο με την πρατινή τη ζώνη, δηλαδή την απογευματινή, θα αφήνει την τύχη τη, λέω εγώ τώρα. Ή μήπως πάρουν ένα ήδη έτοιμο πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε από κάπου αλλού? Κατερίνα μου, να το φτιάξω. Κρατήστε το. Τι είπες αυτό? Όχι, δεν θα στα πω όλα. Όχι, θα μας τα πεις, πώς θα γίνει. Εγώ όταν θα μάθω και άλλες πληροφορίες. Για τον Περί, λέει, παιδί, πώς πάρουν τον Περί. Πες το τώρα που είναι φρέσκο, τον Περί, δεν λέει, πώς πάρουνε. Θα ξαναχτυπήσω, σας είπα. Α, εντάξει. Θα είμαι εδώ για να χτυπάω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Έλα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Και δεν είπε το πολλοπουλάκι που μάλλον. Παιδί μου, φαντάζει να πάει στην αντένα και να βρει με το λιάγκα που σφάζονται και να του πάρει και τη ζώνη τα απογευματινή. Θα κάνουμε ένα μήνα εκπομπέ. Ένα μήνα εκπομπέ θα κάνουμε. 201-901-4444. Εκεί παίρνετε τηλέφωνο για να διεκδικήσετε αυτό το καταπληκτικό δώρο από την εταιρεία Mondeco Work and Play. Μία κουκέτα με γραφείο δηλαδή και αποθηκευτικού χώρου. Το βλέπετε, είναι σούπερ το δώρο. Θα σα λύσει τα χέρια και στέλνετε το μήνυμά σα στο 54888 γράφοντα ΚΚ. Αφήνω τους ανακαινώ και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Πρέπει να βγούμε οπωσδήποτε γρήγορα, γρήγορα στο διάλειμμα. Διάλειμμα έχουμε! Να σε ενημερώνουμε για τα πράγματα. Θα φτάσουμε στο νούμερο 1. Ναι. Και μετά έρχεται η άσημα. Πάμε του κορίτσι μου. Break, γρήγορα, break, κυρίες και κύριοι, προλάβουμε, break. Η ώρα είναι 10 λεπτά. 2 λεπτά από τις 10. Πάμε ξανά, σε με φτιάξε. Λίγο όπως με έφτιασες. Ήθελα να πω ότι... Μπορείς να πεις. Είναι 2 λεπτά πριν τις 10, αλλά τώρα έχει γίνει 10. Να σε καλά, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και στην οικογένειά σου καλά, Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Θέλω να πω ότι η Άση μας είναι το Άση, γεια. Τι θα πούμε σήμερα, Άση? Διάφορα πράγματα. Δεν σε δείχνουνε, μην ανησυχείς, πες μου τι θα πούμε. Προβλέψεις, πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα θα μας πει, Άση. Και πάμε για να φτάσουμε στο νούμερο 1. Στο νούμερο 4 αρχικά. Στο νούμερο 4, σου έχω κουιζάκι, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ξέρεις τι είναι οι τυμπανιστές? Αναμπαίνω, οι τυμπανιστές, ξέρεις τι είναι. Οι μικροί τυμπανιστές. Όχι, όχι, δεν είναι οι μικροί τυμπανιστές. Είναι το team του Πάνου Μουζουράκη, λέγονται team. Πανιστέ. Όχι του Σεφερλί, του Μουζουράκη. Του Πάνου Μουζουράκη. Yeah. Και Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο εμφανίζονται στο All Day Cafe Bar Ώρα Σου Ψηρή. Εξαιρετικές τρεις διαφορετικές παραστάσεις. Συναντήσαμε, είναι τελικά το και εγώ δηλαδή, τον Πάνο και μιλάει γι' αυτό ο Πάνος. Και επίσης, να κάνω μια δήλωση στη γυναίκα μου να με βλέπει τώρα, Μαρία. Δεν θα συνεχίσει έτσι καλά η σχέση μας. Γιατί όταν ανοίγω τα περιοδικά, ανοίγω το OK. Και βλέπω δύο πραγματικά ερωτευμένα ζευγάρια. Και να εκδηλώνεται η γυναίκα. Και στη βόλτα που κάνουν να τον πάει. Να του πιάνει τον ποπό και να τον πηγαίνει βόλτα. Αυτά μου έχουν λείψει από σένα. Μου έχουν λείψει από σένα. Τι ακούω σήμερα. Τι είναι ο άνθρωπος. Τέσσερα είναι αυτό. Το παράπονο. Αγαπημένες φίλες, ήρθε η ώρα να κρεμάσετε τις ποδιές σας. Τέρμα το μαγείρεμα, τέρμα το καθάρισμα. Οι Βρετανοί φρόντισαν γι' αυτό κατασκευάζοντας ένα γλυκό ρομπότ MasterChef που κάνει όλα αυτά πριν από εσάς για εσάς. Έχω περάσει και χειρότερα, χειρότερα. Δεν ξέρουμε αν η Ελένη Φιλίνη έβλεπε Survivor και αν ήταν Ντανίτσα από τότε. Σήμερα όμως είναι η πρώτη που βλέπει με καλό μάτι τη συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου στο τατουάζ. Αφού όπως είπε στο όλα καλά, έχει πέρασει και χειρότερα. Άντρες, γυναίκες, αλεξιπτωτιστές από το πουθενά έχουν συμμετάσχει στο θέατρο, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, χωρίς να είναι ηθοποιοί. Γιατί ενοχληθήκαν σήμερα με τον Ντανί? Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που ήταν τελείως άσχετοι. Αυτό είναι πιο σχετικό, σου είπα. Είναι συμπαθής. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το επεισόδιο του Μάνου Παπα. Ήταν τα νιάτα δύο φορές, σκέφτηκε η Ελένη Μενεγάκη και μας έδειξε μία φωτογραφία από τα μαθητικά της χρόνια. Αυτός που ξεχωρίζει πάντως είναι ο συμμαθητής της Γιώργος Λιάγκας, που τον λες και κουκλάκι ζωγραφιστό από τότε. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο, πόντο. Δεν κρατιούνται οι βαλασάλλος της καρδιάς μας. Μετά τα καυτά δημόσια φιλιά ήρθαν και τα δημόσια πιασήματα σε βόλτα του στη Λιφάδα. Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ ήταν εκεί και τσάκωσε την Ευρυδίκη να αγγίζει τον Κωνσταντίνο λίγο πιο χαμηλά από ό,τι θα περιμέναμε. Μπορεί χθες να ήταν 6 Φεβρουαρίου, μπορεί να διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η Ελεονόρα Μελέτη όμως δεν μασάει. Ήθελε ήλιο και θάλασσα, έβαλε το λόσο μαγιό της και την είδε καλοκαίρι. Ελένη Καρποντίνη και Βασίλης Λιάτσος έτοιμοι για το δεύτερο baby boom στο σπίτι τους. 1,5 περίπου χρόνο μετά την γέννηση του γιου τους περιμένουν και πάλι τον Πελαργό. Ο πιο καλός καθηγητής είναι ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος οργάνωσε εμφανίσεις για τους μαθητές του στο Voice, λίγο προφύγει για Αμερική λόγω της συμμετοχής του στο Mamma Mia 2. Ένα βήμα πριν το Hollywood όμως εξομολογήθηκε μια δυσάριστη εμπειρία από το παρελθόν. Και εγώ όταν ξεκίνησα να τραγουδάω,
σε ένα παρόμοιο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Τη δεύτερη εβδομάδα με απολύσανε, γιατί όντως δεν ήμουν καλός. Και αυτό που μετράει ουσιαστικά σαν εμπειρία και αυτό που θέλω να πάρουν τα πιο νέα παιδιά εδώ είναι ώρες πτήσης. Δύο χρόνια μετά το θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ένας θαυμαστής του έφτιαξε ένα εντυπωσιακό γκράφιτι με τη μορφή του τραγουδιστή στο σημείο του δυστυχήματος, τιμώντας έτσι τη μνήμη του. Κλείνουμε με μια φωτογραφία πολλών αστέρων. Όλοι οι υποψήφοι των φετινών βραβείων Όσκαρ φωτογραφήθηκαν λίγο πριν διεκδικήσουν τα χρυσά αγαλματίδια. Αυτή είναι εντυπωσιακή φωτογραφία. Πάντα είναι πολύ δεξιά. Λοιπόν, έχεις πάθει εσύ πρόβλημα παράπονο με τη Μαρία. Θυμάσαι τελευταία στιγμή φορά που πήγαινες βόλτα με τον Κρατερό έτσι και ήσουν... Εγώ όχι πάλι, Μαρία. Εγώ όχι. Τον κρατούσες από... Ναι, αυτό δημοσίως και από... Γιατί, ρε παιδιά, δεν είναι δηλαδή έκφραση θαυμασμού κυρίως. Παιδιά, θαυμασμού είναι να είσαι από πίσω και να κάνεις το πράγμα. Μπορεί να ψάχνε ψηλά για το λεωφορείο. Μπορεί κάτι να συζητούσαν και να το έκανε η Βαλαβάνη. Άντε μωρέ από εκεί. Ναι, γιατί δεν το ξέρανε ότι έχει παράδειγμα. Έχει παγωθεί να τον έχει την παντόφλα το Βαλασάνη. Μπορεί να ψάχνει την κάρτα του. Πού την έχει. Α, να. Μήπως είναι το πορτοφόλι μου πίσω, για δες. Είναι. Πορτοφολάς είναι η Βαλαβάνη. Εγώ αυτό που βλέπω, παιδιά, είναι ότι η Ευρυδίκη πραγματικά είναι πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Κωνσταντινό. Και αυτό. Πρόσεχε, Κωνσταντίνα, γιατί έχει συνέχεια. Η γλώσσα του σώματος το λέει. Ναι, νομίζω ότι τον κοιτάει και λιώνει. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Θα τα λέμε όλα αυτά. Πάμε στο νούμερο 3. Πάμε. Να πάμε και στο νούμερο 3. Άντε, ρε, Γιώργο. Να σου πω, γύρω εκεί είστε προς το τέλος Φλεβάρι και μέσα Μάη, τι κάνεις. Διάφορα πράγματα. Έχεις κανονίσει. Εσύ έχεις κανονίσει ή θες να μου προτείνεις. Εγώ έχω κανονίσει, αλλά εμένα δεν νομίζω να με θέλουν, γιατί ψάχνουν έναν παρουσιαστή, επειδή θα πάει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Βασικά δεν τον θέλουν, μάλλον από ό,τι μας είπαν. Ποιος καλέ. Για τον τελικό της Eurovision, τον ελληνικό τελικό που θα βγει το τραγούδι, το οποίο θα μας εκπροσωπήσει σε αυτό το διαγωνισμό. Τι δεν συνέβη. Θα πήγαινες εσύ να τον παρουσιάσεις σε αυτό το τελικό. Και πες μας τι συνέβη, πιάσε με μένα. Τι συνέβη, βγήκα και ρώτησα τον κόσμο, αφού δεν ξέρει η ΕΡΤ, να μας πει ο κόσμος ποιος να αντικαταστήσει τον Γιώργο Καπουτζίδη στον ελληνικό τελικό της Eurovision, στο νούμερο 3. Ο ελληνικός τελικός της Eurovision είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει παρουσιαστής. Ο Καπουτζίδης δεν θα είναι. Ποιος θα είναι όμως ο παρουσιαστής και ποιος είναι ο κατάλληλος να μας το πει αυτό. Μα φυσικά ο κόσμος. Από Eurovision δεν ξέρεις πιο πολλά. Δεν ξέρω τίποτα. Στον Καπουτζίδη το ξέρεις όμως. Ναι. Δεν θα την παρουσιάσει ο Καπουτζίδης. Αλλά. Έλαντε, θέλω να μου πεις εσύ. Ποιον θα έβαζε να την παρουσιάσει. Τον Ντάνι Μανίδη. Γιατί να μην παρουσιάσει την Eurovision ο κύριος Λιάγκας. Ω, Λιάγκας. Νομίζω είναι πολύ καλή και είναι και πρόκληση και για εκείνον να το κάνει, νομίζω, Παρακαλώ. Νίκος Μουτσινάς. Κάτσε, πολύ γρήγορα λες, γνώμη, δεν προλαβαίνω. Μαζί και οι δύο. Το βρήκαμε το καλό δίδυμο. Εννοείται, εννοείται. Γιατί πιστεύεις ότι θα το έχουν, θα πιστεύω ανταλλάσσουν ατάκες. Ο ένας θα σαπορτάρει τον άλλον και θα γίνει ωραίο σκηνικό. Μουτσινά θα πρότεινα. Τι σου αρέσει πιο πολύ στο Μουτσινά. Το μάλι έτσι όπως το έχει. Α, εντάξει, ναι, είναι λίγο ρε παιδί μου, αλλά είναι γλώσσα το δικό μου, ας πούμε. Μπράβο, μπράβο. Ο Λιάγκας. Λιάγκας, γιατί. Είναι πληθωρική προσωπικότητα και μπορεί να το παρουσιάσει πολύ καλά, πιστεύω. Κυρία Μενεγάκη, πιστεύω. Μενεγάκη, γιατί, γιατί τι αυτό που σου αρέσει κάτι διαφορετικό. Η ίδια φυσικά. Α, η ίδια φυσικά κάτι διαφορετικό. Και τι είναι αυτό που σου αρέσει τη Μενεγάκη. Η παρουσία της γενικά στη τηλεόραση αυτά τα χρόνια. Ο Γιάννης Αμπουλόπουλος. Ο Γιάννης Αμπουλόπουλος, Όχι. Στην κουμπί μας, το ξέρει. Γιατί παραξενεύτηκες. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί ο Γιάννης, εντάξει, ασχολείται με την Eurovision, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να την παρουσιάσει κιόλα. Γιατί να μην θέλει. Είναι καλός όμως. Ναι, καλός είναι και αφού ασχολείται. Δεν θέλει ο Γιάννης. Είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι πραγματικά η απόλυτη πρόταση είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μα το είπε και μόνος του χθες. Ότι θα πλήρωνε κιόλα. Μόνος του το λέει πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να την παρουσιάσει. Το λέμε όλοι μαζί. Εγώ πήγα να την παρουσιάσω την κοπέλα, αλλά η κοπέλα ήταν εκεί πέρα, ήξερε ακριβώς τι θέλει. Το Γιάννη τον Πουλόπουλο. Και βεβαίως. Μπορεί να την παρουσιάσει μόνος του και να του στείλει το βίντεο. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι, πάρτε το Γιάννη, έλα. Ακούτε. Γιάννη. Ο Γιάννης μπορεί να το κάνει. Βεβαίως και μπορεί να το κάνει. Πάμε στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, λοιπόν, η Κατερίνα Μπούσκιου έχει βρει τις πιο παράξενες και διάσημες ιστορίες με popcorn. Για παράδειγμα, όλοι μάθαμε γι' αυτό που έκανε ο Αντετοκούμπο, ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούμπο, που γέμισε το αμάξι του συμπαίκτη του με popcorn. Φουλ μέσα, όλο. Άνοιξε την πόρτα, ο άλλος φρίκαρε. Και το κοριτσάκι, και είναι η αξιολάτευτη πιτσιρίκα, που άπλωσε το χέρι και άρχισε να τρώει popcorn από τον διπλανό. Και αυτός ήταν ο πρίγκιπας Χάρη. Που ήταν τέλειο. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο νούμερο 2.
Αρχικά θα σας κάνουμε μια σύνδεση μεταξύ επωνύμων και popcorn, την οποία δεν φαντάζεστε. Από τη συμπαθέστατη πιτσιρίκα, η οποία διαφόρησε για το πρωτόκολλο με μεγάλη άνεση και έτρωγε από το διπλανό της, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον πρίγκιπα Χάρη. Εκείνος έκανε τον αδιάφορο, μετά βεβαίως έγιναν φίλοι. Ευτυχώς που δεν ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ δίπλα στη μικρή. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο από την άλλη πλευρά έκανε μια φάρσα στο συμπαίκτη του στην ομάδα του και γέμισε το αυτοκίνητό του με popcorn. Με ποσότητα ικανή για να τρώει ένα χρόνο. Οι Αμερικανοί έχουν μια λατρεία στα μεγάλα μεγέθη και στα παράδοξα, γι' αυτό μη σας παραξενεύει και η εικόνα με τους αγώνες βουτιά που κάνουν νεαροί μέσα σε πισίνα popcorn. Μικρό το κακό πάντως, γιατί οι σπόροι καλομποκιού γίνονται μέχρι και κόνσεπτ σε τηλεοπτική εκπομπή. Θεαματική αυτή η φάρσα σε ανυποψία στους περαστικούς. Όσο και εκείνη με τον πιτσιρικά, καλά κρυμμένο σε υπαίθρια μηχανή κατασκευής popcorn. Στο Σικάγο πάντως έβρεξε popcorn με το μεγαλύτερο κουτί που όταν άνοιξε προκάλεσε παροξυσμό. Και επειδή πλησιάζει σε λίγες εβδομάδες η βραδιά των Όσκαρ, υπάρχει και πρόταση για να τσιμπήσετε κάτι μπροστά στην οθόνη σας. Κατασκευή κουτιού με βάση κέικ με περιεχόμενο καραμελωμένο χρυσό popcorn. Λάμπει από εμφάνιση, εντυπωσιακό μεν, αλλά πάντα λέμε πως το φαγητό, η γεύση, έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Κατάλαβε, Σωτήρη. Προσπαθώ. Κατάλαβα να λες. Κατάλαβα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για το νούμερο 1. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε popcorn και μάλιστα όχι κάποιο απλό popcorn, αλλά αυτό με τις πιο περίεργες γεύσεις και μάλιστα χειροποίητο. Φυσικά μπορούμε, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό θα συνδεθούμε με την Νάντια Ριγάτου. Νάντια! Είναι! Καλημέρα, κούκου, φίλοι μου! Είναι καλημέρα, τα πιο κούκου popcorn που έχετε δει. 33 συνολικά γεύσεις για όλους τους ουρανίσκους, ακόμα και το πιο απαιτητικό. Βλέπετε χρώματα, αρώματα, δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. Κοντεύω να λιποθυμίσω. Έχω δίπλα μου το Γιάννη που τα φτιάχνει και θα σας λύσει όλες τις απορίες για αυτές τις γλυκομπουκίτσες που πραγματικά δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Καλωσορίσατε στη φωλιά των popcorn. Πολλιά, εμείς πολλιά κι εσείς. Έτσι ακριβώς. Πες μας λίγο, εδώ τι γίνεται. Και εσύ είναι οι πιο περίεργες γεύσεις που υπάρχουν στο popcorn. Φτιάχνουμε πολύ όμορφα πράγματα και εκτός από όμορφα μπορούμε να φτιάξουμε και ό,τι μας ζητήσετε. Εμείς εδώ έχουμε καραμελωμένο popcorn, έχουμε popcorn με σοκολάτα, έχουμε popcorn με διάφορες γεύσεις φρούτων και αλμυρές γεύσεις με τυρί τσέταρ, δηλαδή, barbecue. Άμα θέλω εγώ να φάω popcorn, Γιάννη, με τζατζίκι γίνεται. Με τζατζίκι θα δυσκολευτούμε λίγο, αλλά μπορεί να το καταφέρουμε. Μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια κιμά. Είμαστε κούκου, καταλαβαίνεις. Θα φτιάξουμε τα μακαρόνια με τον κιμά και θα ρίξουμε από πάνω popcorn. Πολύ ωραία, δεν θέλω να σε ταπεινώσω, παιδιά. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Τι μπανάνες, τι φράουλες, τι φρούτα του δάσους, απ' όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο μέσα στα καζάνια που βράζουν και μουσκομυρίζουν. Για πάμε. Έλα, γλυκούλη, ο περατέρ μας, ακολούθησε μας εδώ στο εργαστήριο. Γεια σας, παιδιά. Κούκου, καλημέρα σε όλα. Α, θα πάω εδώ στο χρωματιστά. Πού να πάω, Γιάννη, για έλα να μας δείξεις τι γίνεται. Τα παιδιά τώρα βγάζουν από το καζάνι καραμέλα σοκολάτα. Είναι μία από τις πιο προβραβευμένες γεύσεις που έχουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς. Τη βλέπετε, έχει τώρα καραμελωθεί το popcorn και μαζί με την καραμέλα έχει μπει και η σοκολάτα μέσα. Να φάω. Βεβαίως, δοκίμασε. Δοκίμασε και πες μας. Και εδώ πέρα τι γίνεται, το ουράνιο τόξο, κίτρινα, ροζ, μοβ. Και εδώ έχουμε το Rainbow, η οποία είναι η πιο δημοφιλής γεύση που έχουμε για τα παιδικά πάρτι. Μας το ζητάνε και το φτιάχνουμε. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε ό,τι απόχρωση μας ζητήσει ο πελάτης. Είναι εξαιρετικά. Το πιο περίεργο που σας έχουν ζητήσει, να... Γιάννη, ποιο είναι? Κόκκος, καραμέλα. Μας έχουν ζητήσει popcorn σε γεύση βουτυρό μπίρας. Και μας έχουν ζητήσει το καλοκαίρι να βγάλουμε... Βουτυρόμπυρα. Και μας έχουν ζητήσει το καλοκαίρι να βγάλουμε και popcorn με γεύση καρύδας. Να κάνω μια ερώτηση. Να λύσουμε την απορία, τι είναι βουτυρόμπυρα.
Η βουτυρόπυρα είναι ένα συνδυασμός βουτύρου μαζί με μπύρα. Κάποιο κατάστημα ήθελε να το συνοδεύσει με αντίστοιχο ποτό το οποίο σερβίρουν στους πελάτες. Α, δεν ήταν για παιδικό πάρτι, γιατί ανησύχησα. Κάναμε κάτω παραγγελία. Μάλιστα. Για ποιο Μερακλείδες, ό,τι θέλουν να το φτιάχνουμε σε όλες τις γεύσεις. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πολλά πολλά κούκου φιλιά λοιπόν και από εμάς εδώ πέρα στην βολιά των κούκου. Bye bye. Εσείς μένετε μαζί μας και τηλεφωνείτε στο 901-901-4444 ή στέλνετε το μήνυμα σας στο 54888 γράφοντας κάπα-κάπα αυτό σε ένα κενό και μετά το όνομα τεπώνυμό σας. Γιατί αυτό το καταπληκτικό δώρο θα έρθει σήμερα στο σπίτι σας. Μία οικογένεια λοιπόν θα είναι πάρα πολύ τυχερή και θα κερδίσει αυτή την κουκέτα με το γραφείο και τους αποθηκευτικούς χώρους από την Μοντέκο, η οποία είναι μια ελληνική εταιρεία, η οποία μπορείτε να τη βρείτε σε 22 διαφορετικά καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο και φημίζεται για τον εξατομικευμένο τη σχεδιασμό, την ποιότητα με γραπτή εγγύηση των επίπλων και τις φρέσκες προτάσεις διακόσμησης για το χώρο σας από ειδικούς συμβούλους διακόσμησης. Βγαίνουμε γρήγορα στο διάλειμμα και μετά η Άση έχει να μας πει πολύ καλά νέα. Διάλειμμα. Ναι. Διάλειμμα κυρίες και κύριοι. Η Άση θα μας πει πολύ καλά νέα. Πολύ καλά νέα. Ζούμε εδώ πέρα για να είσαι όπως πρέπει. Καλημέρα αγάπη μας. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλημέρα Σωτήρη. Τι κάνεις. Εντάξει, όλα. Όλα καλά. Θα είναι καλή ημέρα, γιατί έλεγα θα είναι καλή ημέρα, θα είναι καλή ημέρα. Κατερίνα. Καλή. Είναι μια καλή μέρα και ιδιαίτερα για μερικά θέματα είναι ακόμα καλύτερη. Όπως... Δηλαδή, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, τα οικονομικά. Τι είπες τώρα. Και φεύγουν. Λοιπόν, μισό λεπτό να πάω να κάνω κάτι δουλίτσες. Πάμε να πάρουμε τα λεφτά. Πάμε. Πού πρέπει να πάω. Όντως σήμερα είναι η Σελήνη στο Σκορπιό. Ο Σκορπιός ούτως ή άλλως είναι το ζώδιο που σχετίζεται πάρα πολύ με το χρήμα, να ξέρετε. Όχι μόνο. Και όχι μόνο, φυσικά. Εσύ που το ξέρεις. Κάτι ξέρω κι εγώ. Α, κάτι ξέρεις. Έχω φίλους Σκορπιούς οι οποίοι... Τα λένε. Λοιπόν, σημερινή μέρα λοιπόν είναι μια καλή μέρα. Αν θέλετε, ας πούμε, να κάνετε μια διαπραγμάτευση, ρε παιδί, οικονομική. Αν θέλετε να κάνετε μια συμφωνία, αν θέλετε να κάνετε ένα διακανονισμό, να ζητήσετε μια χάρη που έχει σχέση με οικονομικά εννοώ. Από την άλλη πλευρά, ο Σκορπιός, όπως πολύ σωστά είπε ο Σωτήρης, δεν έχει να κάνει μόνο με το χρήμα. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Ένα από αυτά είναι ο έρωτας. Έρωτα. Λοιπόν, σημαίνει ότι η σημερινή μέρα βολεύει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο και να εκφράσουμε έτσι τα συναισθήματά μας, να δείξουμε λίγο πιο έντονα την αγάπη μας. Μπορούν οι Σκορπιοί να κάνουν έρωτα σήμερα, ελεύθερα δηλαδή. Όχι μόνο οι Σκορπιοί, καλέ. Σε παρακαλώ, ίσως συγκεκριμένοι. Μάλιστα. Γενικότερα είναι μια καλή μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά, γιατί διαφοροποιούνται τα πράγματα, παιδιά. Έτσι, άλλο πώς θα είναι για το Σκορπιό τα πράγματα, άλλο πώς θα είναι για το Λέον και τα λοιπά, το Λέοντα κτλ. Πάμε να δούμε λοιπόν τους Κριούς, που πραγματικά για σας σήμερα είναι μια μέρα, αν θέλετε να επιλύσετε οικονομικά θέματα. Και οικονομικά θέματα που δεν σχετίζονται, παραδείγματος χάρη, με το μισθό σας, μπορεί να σχετίζονται με οτιδήποτε άλλο οικονομικό υπάρχει στη ζωή σας και χρειάζεται μια διαπραγμάτευση, ένα κάτι τέλος πάντων. Θα μπορούσατε να συζητάτε για τα οικονομικά μιας μελλοντικής συνεργασίας, θα μπορούσε όμως να είναι μια μέρα που ίσως συζητήσετε για το θέμα ενός δανείου ή για κάτι που αφορά μια διατροφή ή ακόμα μπορεί να έχετε ένα θετικό νέο σε σχέση με μια υποτροφία. Μπορεί να είναι κάτι που αφορά το ενίκιο του σπιτιού που μένετε. Ενώ όλα τα οικονομικά που σχετίζονται με οτιδήποτε άλλο πέρα από το μισθό που παίρνω, αν δουλεύω στο τέλος του μήνα. Μάλιστα. Και φυσικά είναι μια μέρα που μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη σε αυτό το κομμάτι από ανθρώπους που ξέρετε τέλος πάντων ότι μπορούν να σας βοηθήσουν. Φυσικά είναι και μια μέρα για να είστε πιο πιστικοί γενικότερα και σε ερωτικό επίπεδο
μπορείτε να το αξιοποιήσετε αυτό το κομμάτι και να πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Λοιπόν, για τους Σταύρους, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι η Σελήνη απέναντί σας και μολονότι κάνει αυτή την πολύ ωραία όψη με το Δία, τη Σύνοδο δηλαδή, που είναι πάντα μια πολύ ωραία όψη αυτή, όσο όποιο ζώδιο και αν βρίσκεται η Σελήνη ή ο Δίας, όταν συναντώνται αυτά τα δύο σώματα, είναι μια, πάντα μια πολύ καλή ημέρα. Γιατί η επιρροή της Σελήνης δεν κρατάει και πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θέλει δύο πράγματα να προσέξετε. Το ένα είναι, αν υποθέσουμε ότι σας γίνει κάποια κριτική, είτε από το σύντροφό σας, είτε από ένα συνεργάτη, να μην αντιβράσετε υπερβολικά, γιατί ο Δίας, έχουμε πει πολλές φορές, έχει να κάνει πάρα πολύ με τις υπερβολές, όταν χάνουμε το μέτρο. Αν λοιπόν σας πει κάποιος κάτι σήμερα, μπορεί να το πάρετε εσείς λίγο πιο προσωπικά και να, η αντίδρασή σας να είναι πάρα πολύ έντονη. Από την άλλη πλευρά, αυτό θα μπορούσε να συμβεί στη δουλειά, θα μπορούσε να συμβεί όμως ακόμα και, και στο σπίτι, έτσι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια καλή μέρα, επειδή με την Αφροδίτη στον υβροχό τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι σας έχει ρουφήξει κανονικά η δουλειά, οι σπουδές, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εσάς. Δεν σας έχει δώσει την ευκαιρία να είστε πολύ κοντά με τον σύντροφό σας. Είναι μια καλή μέρα για να κάνετε μια τέτοια προσέγγιση. Άρα σε ερωτικό επίπεδο μπορεί να πάει πολύ θετικά η σημερινή ημέρα, αν κάνετε κι εσείς μια κίνηση. Θα προσέξετε μόνο αυτό που σας είπα σχετικά με τις υπερβολικές αντιδράσεις, που πάντα είπαμε ότι ο Δίας μας βάζει σε μια τέτοια διαδικασία, να είμαστε λίγο, να τα βλέπουμε όλα με γενθυμένα τα πράγματα. Αυτά για τους Σταύρους. Πάμε να δούμε τους Διδύμους. Για τους Διδύμους, επίσης είναι μια καλή μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά. Φεύγει ένας γερανός από μπροστά μου. Είναι επικίνδυνη. Δεν είναι. Εγώ σας το είχα πει. Βαρέα Θηγίνα. Λοιπόν, για τους Διδύμους είναι λοιπόν μια καλή μέρα. Αν θέλετε να βελτιώσετε τη σχέση με ένα συνεργάτη σας, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μπορεί να υπήρχε ένα κλίμα περίεργο το προηγούμενο διάστημα και μπορεί να ανταλλάξατε κάποια λόγια πικρά ή μπορεί τέλος πάντων να υπήρξε κάποιο πρόβλημα, η σημερινή μέρα βοηθά να το συζητήσετε το θέμα και να είναι και ο άλλος θετικός σε σχέση με αυτά που θα του πείτε. Οπότε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα των σχέσεων των επαγγελματικών, είναι μια βοηθητική μέρα. Ακόμη, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι μια καλή μέρα για να έχετε, ας πούμε, αυξημένη κίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρετε ή οτιδήποτε άλλο, ή τα προϊόντα. Μπορεί να έχετε και ένα κατάστημα που να πουλάτε διάφορα πράγματα. Είναι μια καλή μέρα, τέλος πάντων, για να μπει κόσμο στο μαγαζί. Να το πούμε έτσι, πώς το λένε. Λαϊκά. Λοιπόν, ακόμη είναι μια καλή μέρα για ό,τι έχει να κάνει με θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης. Δηλαδή, αν θέλετε να επισκεφτείτε ένα γιατρό, αν θέλετε να δείτε ένα θέμα που αφορά διατροφή, άσκηση, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να τονώσει την υγεία σας και τη φυσική σας κατάσταση. Είναι μια καλή μέρα για να ασχοληθείτε μαζί του σήμερα. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Οι καρκίνοι, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι τίνεται γενικώς να παίρνετε τα πράγματα λίγο πιο προσωπικά, αλλά εδώ πέρα σήμερα μην αναλαμβάνετε εσείς ευθύνη για όλα, δηλαδή ρίξτε και καμιά ευθύνη και κάπου αλλού, πιο δίπλα. Δεν φταίτε για όλα όσα συμβαίνουν εσείς. Άρα σήμερα κοιτάξτε λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που λέμε το μέτρο, να είστε αντικειμενικοί και με τον εαυτό σας, αλλά και με τους άλλους. Και επίσης να μην φορτωθείτε είτε ευθύνες άλλων ή ακόμα και δουλειά άλλων, βγαίνοντας εσείς μπροστά και με, τέλος πάντων, με την τάση να τα κάνετε όλα εσείς. Προσέξτε λίγο περισσότερο αυτό, γιατί στο τέλος θα καταλήξετε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι, πολύ κουρασμένοι και με μια αίσθηση και λίγο αδικίας, έτσι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια μέρα που μπορεί να φέρει μια ανατροπή ή να φέρει περισσότερο suspense, και το ανατροπή δεν το εννοώ με αρνητικό τρόπο. Μπορεί, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα να υπήρχε μια κατάσταση ουδέτερη σε μια ερωτική σχέση ή μπορεί να κύλησαν τα πράγματα και δύσκολα, δυσάρεστα, όχι πολύ ευχάριστα. Σημερινή μέρα μπορεί να ανατραπεί αυτό το σκηνικό
και να γλυκάνει λίγο το πράγμα. Ή από την άλλη πλευρά μπορεί να δώσει ένα μεγαλύτερο suspense σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή. Γενικώς η Σελήνη στο Σκορπιό και δει σε σύνοδο με το Δία, σας πηγαίνει. Επειδή κάνει όμως και μια περίεργη όψη, που περίεργη δεν είναι, καλή όψη είναι, αλλά όταν παίζουμε με πλούτονα, ας πούμε, όσο καλή και αν είναι η όψη, πάντα έχει την τάση να δημιουργεί αυτό που λέμε άγχος, φοβίες, αιμονές. Μπορεί λοιπόν για κάποιους από εσάς, και ειδικά για τους γεννημένους στο δεύτερο δεκαήμερο, να σας βγαίνει μία τάση να σκέφτεστε και να ξανασκέφτεστε το ίδιο πράγμα σε σχέση με μία ερωτική σχέση, με κάποιο τρόπο δηλαδή να σας βγαίνει μία αιμονή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Μάλιστα. Σωτήρη. Λοιπόν, ησυχία στο πλατό. Τα λιοντάρια, λέει η γυναίκα. Όχι, είναι η Άση εδώ. Δεν μιλάει κανένας, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Πώς δεν έχω καταλάβει, αλλά κάτι ψιθύρους άκουσα. Για πάμε είναι στα λιοντάρια. Λοιπόν. πάμε να δούμε λοιπόν τους λέοντες. Που εντάξει τώρα, μωρέ, έκλειψη στο ζώδιό σας πέρασε. Γιατί είναι πολλά λιοντάρια. Μου λένε τι θα γίνει. Πότε θα δούμε μια άσπρη μέρα. Όταν είπαμε αυτή η περίοδος έχει εκλείψεις. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι λέοντες είναι χάλια. Όμως υπάρχει το εξής, υπάρχει κάτι ακραίο στον τρόπο που νιώθουν. Δηλαδή είναι αυτοί που είναι τελείως κάτω από τη γη, χωμένοι. Τους έχει επηρεάσει δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι με την έκλειψη και αυτή που θα έρθει την άλλη εβδομάδα και νιώθουν περίεργα και αυτό έχει συμβεί από τον Ιανουάριο. Και είναι και αυτοί που μπορεί από την άλλη πλευρά να νιώθουν ότι πετάνε, ότι είναι οι βασιλιάδες του κόσμου. Πάντα είπαμε ότι η περίοδος των εκλείψεων δημιουργεί κάτι ακραίο, έτσι. Έχει αυτό και που άλλο θα... ακραίο, είπες τώρα. Ναι, έχει και άλλο την άλλη εβδομάδα. Έρχεται και την άλλη εβδομάδα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που θα πρότεινα λοιπόν σε αυτούς που μπορεί. Και καλή σας τύχη. Αυτό που θα πρότεινα σε αυτούς που μπορεί να έχουν τέλος πάντων περισσότερα προβλήματα αυτές εδώ πέρα τις ημέρες. Και αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει, είπαμε, από τον Ιανουάριο, πριν φτάσουμε στην πρώτη έκλειψη. Είναι να προσέξουν να μην απομονώνονται. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι. Εσείς οι λέοντες. Μολονότι οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτοί που φροντίζουν τους φίλους τους και γενικά φημίζονται για τις φιλικές τους σχέσεις είναι υδροχόοι, ότι είναι πολύ σημαντικοί οι φίλοι για εκείνους. Εγώ πιστεύω αντιθέτως ότι ο Λέων είναι το ζώδιο που έχει να κάνει περισσότερο με τη φιλία. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τιμάνε τις σχέσεις τους, αφοσιώνονται στους φίλους όταν νιώθουν ότι και εκείνοι φυσικά ανταποκρίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα λιοντάρια, ακόμα και αν έχουν ένα φίλο στη ζωή τους, είναι πάντα αφοσιωμένοι εκεί. Μην απομονώνεστε. Όταν περνάτε δύσκολα, μοιραστείτε το. Δεν σημαίνει ότι βαραίνετε τους άλλους επειδή τους λέτε αυτό που μπορεί να σας συμβαίνει. Μα έτσι οι φιλικές σχέσεις δεν είναι μόνο για να λες τον άλλο τι ωραία περνάμε. Όχι, αλλά άμα είσαι λιοντάρι όμως και έχεις μια πληγή, κάθεσαι και την κλείβεις μέχρι να περάσει και μετά ξαναβγαίνεις έξω στον κόσμο. Έχεις δίκιο, αλλά σε αυτήν την περίοδο το να απομονωθείτε και τελείως. Δεν νιώθω ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά. Εδώ. Δεν απομονώθηκα τελείως. Ο άνθρωπος το πολεμάει μέσα του, το βλέπεις. Και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα είπαμε, παιδιά, τελευταία έκλειψη είναι την άλλη εβδομάδα. Το ήταν. Αυτό είναι, δεν μένουν πολλές μέρες. Μετά σιγά σιγά θα επανέλθετε σε μια κανονικότητα. Θα αρχίσουν να σταθεροποιούνται τα πράγματα και να βελτιώνονται επίσης τα πράγματα. Κρατερέ, φιλιά. Πάμε να δούμε. Του είναι λιοντάρι. Είναι δικό σας. Βεβαίως. Καλή επισκευή, βρε αγόρι μου. Τι επισκευή είναι αυτά τα πράγματα που λέει στον άνθρωπο. Καλή επισκευή. Επισκευή χρειάζεται. Τώρα είναι σε φάση επισκευή. Έτσι πώ το είπε, νόμιζα ότι θα πει καλή επιστροφή. Και εσύ είπε καλή επισκευή. Αν δεν επισκευαστεί, δεν θα επιστρέψει. Πρέπει να επισκευαστεί πρώτα. Μάλιστα. Γλύφει τι πληγέ τώρα. Για καλό το λέει. Για καλό το λέω, Γκαντέρε, μαζί σου είμαι εγώ, Λεβέντα. Άσχετα αν έχω πάρει προσωρινά τη θέση. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, φυσικά. Λοιπόν, τώρα, οι Παρθένοι επίσης που θέλουν να τα ελέγχουν όλα, που θέλουν τέλος πάντων μπαίνουν μπροστά και να λαμβάνουν ευθύνες και τα κάνουν όλα αυτά με μια χαρά τρόπο, αλλά αν υπάρχει αυτές εδώ πέρα τις μέρες ένα θέμα που είτε αφορά ένα επαγγελματικό ζήτημα, είτε μπορεί να αφορά κάτι στην οικογένεια, θα έλεγα ότι είναι μια μέρα
που καλά θα κάνετε να ζητήσετε βοήθεια από τους άλλους για να το διαχειριστείτε καλύτερα. Η Παρθένος είναι το ζώδιο που συνήθως βοηθάει όλους τους άλλους. Έχετε μια τέτοια τάση, η Παρθένη, να θέλετε να εξυπηρετήσετε τους άλλους, να τους βοηθήσετε. Όμως υπάρχουν και μέρες που πρέπει και εσείς να είστε δεκτικοί στη βοήθεια των άλλων, γιατί αυτό μπορεί να σας κάνει πιο εύκολη τη ζωή. Η σημερινή μέρα είναι μία από αυτές και νομίζω ότι αν το κάνετε μπορούν να κυλήσουν μια χαρά τα πράγματα. Ακόμη, είναι μία πολύ καλή μέρα αν, ας πούμε, θέλετε να κάνετε μια επικοινωνία, αν είστε άνεργοι, αν ψάχνετε μια δουλειά και θέλετε να ψαχτείτε λίγο περισσότερο σε αυτό, ή αν θέλετε να κάνετε μια συνέντευξη ή να στείλετε βιογραφικά. Η σημερινή μέρα είναι μια τυχερή μέρα για τέτοιου είδους θέματα για εσάς τους Παρθένους και να την εκμεταλλευτείτε. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Επίσης μια ωραία μέρα για τους ζυγούς, που μάλιστα θα μπορούσε να είναι μια πολύ θετική μέρα για ένα οικονομικό θέμα, για να το συζητήσετε, αν θέλετε να κάνετε μια διαπραγμάτευση, αν θέλετε να ξαναδείτε όρους οικονομικούς σε μια κατάσταση, ή είναι επειδή τον τελευταίο καιρό γενικά όλοι με τα δάνεια, με τις κάρτες κτλ. Πλέον μπορούν να πάνε, ας πούμε, στην τράπεζα, να κάνουν μία διαπραγμάτευση εκεί και κάτι να μειωθεί. Είναι, ας πούμε, μία καλή μέρα για τους ζυγούς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αν έχουν ένα τέτοιο φορτίο. Και πέρα από αυτό, είναι και για σας μία καλή μέρα να ψαχτείτε γενικώς σε ό,τι αφορά τα έσοδά σας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με τα αισθηματικά. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα είναι μια πολύ ευανταδόρικη εβδομάδα για τα προσωπικά, για τα ερωτικά των ζυγών, και νομίζω ότι πρέπει να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε αυτό σημαίνει, αν είστε μόνοι μόνες, να κυκλοφορήσετε, να ψαχτείτε γενικότερα, είτε αυτό σημαίνει ότι έχετε μία σχέση και που μπορεί να ήταν παραμελημένη το τελευταίο διάστημα, άρα να έρθετε λίγο πιο κοντά με τον σύντροφό σας ή να οργανώσετε κάτι, μία δραστηριότητα, μία σχολεία, κάτι που θα κάνετε μαζί και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αυτά και για τους ζυγούς. Αυτά για τους ζυγούς. Προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Σε ενημερώνω εσένα, Σωτήρη, για να ξέρεις. Σε παρακαλώ, γιατί... Τώρα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μικρό. Είναι ένα μικρό διάλειμμα. Όσο είστε προηγούμενα. Μικρό διάλειμμα, χαριτωμένο, περιεκτικό και τέλειο. Ωραία. Και μετά η Άσημα θα είναι ξανά εδώ για να μας πει τους Σκορπιούς και τους λοιπούς συγγενείς. Εν τω μεταξύ όμως, ενώ γίνεται το διάλειμμα, εσείς τηλεφωνείτε στο 901-901-4444 ή στέλνετε το μήνυμά σας στο γνωστό 548888 και γράφετε ΚΚ το κενό και το ονοματεπώνυμο, γιατί σήμερα τη δίνουμε την κουκέτα. Δίνουμε και κουκέτα, το γραφείο. Δίνουμε και τους αποθηκευτικούς χώρους από την Ποντέκοτα. Δίνουμε όλα μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική ελληνική εταιρεία που έχει ένα τεράστιο εντωμεταξύ εργοστάσιο, 3.500 τετραγωνικά μέτρα στη Λάρισα. Μιλάμε τώρα για χαμό. Λοιπόν, όλα αυτά θα γίνουν δικά σας στο τέλος της εκπομπής. Βγαίνουμε γρήγορα για το διάλειμμα και αμέσως μετά. Άση, φυσικά. You'll be back. Thank you. Πάμε. Μακελιό στο πρωινό. Τι δεν σ' αρέσει, δεν κατάλαβα. Γι' αυτό λέω. Κατάλαβες. Τι πράγματα δηλαδή. Η φωνή μου λες μέχρι το τέλος εκπομπής. Θα έχει κλείσει ή όχι. Όχι. Εγώ ψηφίζω όχι. Πιστεύεις όχι. Όχι. Εγώ αυτό πιστεύω γιατί έχουμε και δουλειά μετά. Δεν θα σε αφήσουμε. Ναι. Ναι, μίλα εσύ, Ατζή, για να μην κλείσει κανένα. Εγώ θα μιλήσω τώρα γιατί. Λοιπόν, πάμε. Είμαι στους ζυγούς, παιδιά, και λέμε για τη σημερινή μέρα που είπαμε ότι έχει μια πολύ ωραία όψη. Έχει αυτή τη σύνοβο τη Σελήνη στο Σκορπιό με το Δία. Και είπαμε ότι είναι τέλος πάντων μια θετική μέρα. Τώρα για κοιτάξτε να δείτε. Για τους Σκορπιούς. Τα είπαμε. Σωτήρι, δεν προσέχει. Για τους Σκορπιούς πήγαμε τώρα. Τώρα για τους Σκορπιούς. Τώρα για τους Σκορπιούς είναι μια μέρα που είναι η Σελήνη στο ζώδιό τους. Και σύνοδο με Δία που κάνει. Ναι, καλό είναι, αλλά θα είναι μια μέρα με στρες. Δηλαδή δεν λες ότι είναι μια ξεκούραστη μέρα. Χαλαρή. Αυτό έχει τέλος πάντων ένα μεγαλύτερο άγχος, ένα μεγαλύτερο στρες για να ανταποκριθούν σε όλα αυτά που έχουν. Από την άλλη πλευρά,
έχουν και μία τάση, γιατί όταν είναι και ο Δίας, σε βάζει σε μία διαδικασία να αναλάβεις περισσότερα από όσο μπορεί να αντέχεις τελικά και στο τέλος της ημέρας φτάνεις με υπερκόπωση. Αυτό λέω. Προσέξτε λίγο περισσότερο κι εσείς το μέτρο. Και γενικώς δεν είναι αρνητική μέρα. Απλά έχει ένα μεγαλύτερο άγχος ίσως για κάποια πράγματα τα οποία έχετε να κάνετε στη διάρκεια της. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι αρνητική. Αντιφέτως, θεωρώ ότι μπορεί να βγει και κάτι καλό στην πορεία. Και επίσης είναι μια πολύ ωραία μέρα για ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά σας, με τα αισθηματικά σας. Αν και εσείς το τελευταίο διάστημα έχετε, ας πούμε, κάπως ατονίσει στο να δείχνετε το συναίσθημά σας στον άνθρωπό σας, είναι μια μέρα να το κάνετε, αγαπητοί Σκορπιοί. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες. Πρόσεξε τα πει για του τοξότε. Τοξότε, αυτό λέω. Και λε, τοξότη είναι η Άση. Το ξέρω, παιδί μου. Εγώ αλλά... έτσι τη γνώρισα. Τότε, σε παρα... έτσι με γνώρισε. Δεν σκοπό. Όσα. Τέλεια. Με στόχου. Λοιπόν. Για του τοξότε, λοιπόν, είναι μια καλή μέρα για να ασχοληθείτε περισσότερο και με θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά και γενικώς να είστε πιο παραγωγικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Να δουλέψετε περισσότερο ίσως και σε ένα κομμάτι, μπορεί αυτή τη στιγμή με τον Άρη στο ζώδιό σας να σκέφτεστε διάφορα πράγματα, να έχετε διάφορα πλάνα, να έχετε διάφορες ιδέες. Είναι μια καλή ημέρα λοιπόν να δουλέψετε πάνω στη μία ιδέα που μπορεί να έχετε και που μπορεί να την να προωθήσετε λίγο αργότερα. Είναι μια καλή μέρα επίσης, αν είστε σε φάση σπουδών κτλ. Κτλ. Να στρωθείτε λίγο περισσότερο στο διάβασμα, αν έχετε και εξεταστική αυτό το διάστημα, γιατί είναι και πολλοί που είναι φοιτητές και έχουν εξεταστική το Φεβρουάριο. Αλλά είναι και μια καλή μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, δηλαδή να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε ένα σημάζεμα και εκεί ή να συζητήσετε για θέματα που αφορούν τα οικονομικά μιας δουλειάς, μιας συνεργασίας και να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Γενικά είναι μια καλή μέρα επίσης και για ό,τι έχει να κάνει με θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης, με την έννοια να φροντίσετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας ή να βάλετε ένα πλάνο πάνω σε αυτό το θέμα για να πάνε καλά τα πράγματα και στην πορεία. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Για πάμε να δούμε τους εγώκερους. Δυναμική ημέρα σήμερα, Κατερίνα μου. Αχα. Mm-hmm. Λοιπόν, με κάποιο... Εγώ είμαι εγώκερος, με οροσκόπο εγώκερο. Βεβαίως. Είναι η επιτομή του εγώκερου. Ναι. Λοιπόν, εκπέμπεται περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι μια μέρα που ευνοεί πάρα πολύ οτιδήποτε έχει να κάνει με δουλειά, οτιδήποτε έχει να κάνει με συλλογική εργασία. Η Σελήνη είναι σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει με τους φίλους, με τους συνεργάτες. Άρα είναι μια καλή μέρα και για να συζητήσετε μαζί τους διάφορα θέματα τα οποία μπορεί να σας απασχολούν και για να δουλέψετε μαζί τους πάνω σε ένα κοινό στόχο. Και γενικότερα είναι μια θετική μέρα αυτής εδώ της εβδομάδας για να δείτε τέλος πάντων λίγο περισσότερο τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας, με τις σχέσεις σας. Μια πολύ ωραία μέρα επίσης και σε επίπεδο συναισθηματικό. Νομίζω ότι πρέπει να την εκμεταλλευτείτε στο έπακρον μέχρι το τέλος της και εσείς για να δείξετε ίσως λίγο περισσότερο τρυφερότητα και αγάπη στο σύντροφό σας ή τέλος πάντων να δείξετε πιο έντονα τα συναισθήματά σας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτήν την ημέρα γιατί προς το τέλος της εβδομάδας που θα είναι η Σελήνη στο ζώδιό σας μπορεί να είναι λίγο πιο τις ταλαιπωρίας μέρες. Άρα, κοιτάξτε σήμερα τι μπορείτε να κάνετε και τι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Πάμε στους υδροχώους. Λοιπόν, για τους υδροχώους, είναι μία μέρα με ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά. Σκέφτομαι ότι απλώς ο χρόνος μόλις έχει μπει, κατάλαβα. Τι φάση με τους υδροχώους. Όχι απλώς ο χρόνος έχει μπει, απλώς ο χρόνος έχει μπει. Ναι, ο χρόνος. Υπάρχει διαφορά. Ναι, ναι, ο χρόνος. Μαζί με τον χρόνο δηλαδή μπήκε και ο χρόνος. Ο χρόνος είναι ο χρόνος στην πραγματικότητα. Εκεί είναι αυτό που λέμε ότι όσα δεν τα φέρνει. Πώς το λένε, ο χρόνος. Όσα φέρνει ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Χρόνο. Πάμε να δούμε λοιπόν τους υδροχώους, που η σημερινή μέρα έχει έμφαση κυρίως στα επαγγελματικά ή και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Γενικά έχει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα η σημερινή μέρα. Δεν λέω ότι είναι κακή μέρα, ίσα ίσα. Για τα θέματα των επαγγελματικών θα μπορούσε ας πούμε να παίζει και μία πρόταση την οποία μπορεί να συζητάτε
ή ακόμα μπορεί να έχετε μία απάντηση, αν είχατε αγωνία σε ένα θέμα επαγγελματικό και περιμένατε μία απάντηση, μπορεί να έρθει αυτή η απάντηση σήμερα, ώστε να έχετε λίγο πιο ξεκάθαρα το τοπίο μπροστά σας σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Και είναι και μια καλή μέρα επίσης να ασχοληθείτε μετά της οικογένειας ή του σπιτιού και, και το αποτέλεσμα τέλος πάντων να είναι θετικό. Αυτό θέλω να σας πω. Φυσικά και εσείς, όπως οι Λέοντες, όπως οι Ταύροι, όπως οι Σκορπιοί, είστε μέσα σε μια περίοδο που είναι ρευστή, που είναι περίεργη, που μπορεί να έχει απρόοπτα, μπορεί να έχει ακραία συναισθήματα. Την άλλη εβδομάδα ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτή η περίοδος, η χειμερινή των εκλήψεων, με την τελευταία έκλειψη που είναι στο ζώδιό σας, που είναι ταυτόχρονα όμως και νέα σελήνη. Και αυτό σημαίνει ότι για τους συντροχώους ξεκινάει ένα καινούριο κεφάλαιο εμπειριών, ένα καινούριο κεφάλαιο με νέες σχέσεις, νέους ανθρώπους στη ζωή σας και νέες καταστάσεις. Φυσικά θα τα αναλύσουμε όλα αυτά όταν θα φτάσουμε κοντά στις 15 του μήνα που έχουμε την έκλειψη στο ζώδιό σας, που είναι και η τελευταία, είπαμε, της χειμερινής περίοδου. Πάμε να δούμε τους ιχθύς. Για τους ιχθύς η σημερινή μέρα έχει πολύ θετικές προδιαγραφές και για τα οικονομικά και για τα επαγγελματικά. Η σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού είναι μια πολύ καλή σελήνη για σας και ειδικά όταν συναντάτε και με τον παραδοσιακό σας κυβερνήτη που είναι ο Δίας, αυτό σημαίνει ότι σας δίνει μια προοπτική. Δηλαδή, πέρα από το ότι μπορεί να περάσετε μια ευχάριστη μέρα, ανεξάρτητα το τι κάνει ο καθένας από εσάς, μπορεί να είναι μια μέρα και που έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα ή έχει μια ευχάριστη είδηση που μπορεί να αφορά είτε ένα επαγγελματικό ζήτημα είτε ένα οικονομικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να σας φτιάξει περισσότερο τη διάθεση. Άση μου, αύριο να ξέρεις, εδώ θα γίνει χαλασμός, θα γίνει πανηγύρι, είναι Τσικνοπέμπτη και θέλω να πεις έτσι στους τηλεθεατές, όχι δεν θα πεις τίποτα, εντάξει. Να μην πω για την Αφροδίτη στους ιχθύς, δηλαδή. Αυτό εννοούσε για την Αφροδίτη. Α, τι νομίζατε. Για την Αφροδίτη. Τα υπόλοιπα θα είναι έκπληξη αυριανή. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τίποτα ακόμα. Λοιπόν, κάνουμε τον τερματισμό μας εδώ πέρα. Πολλά φιλιά σε όλους. Έχω τρομερή πείνα. Πάμε να φάμε. Λοιπόν, άκουσε το Τύρι. Τον έχεις γνωρίσει, το Λάμπρο. Το Λάμπρο, βέβαια. Το Λάμπρο το γνώρισε όταν ήρθε καλεσμένος. Και ήταν ο αγαπημένος μου στο MasterChef. Και μου έφερε ένα δώρο σήμερα. Τι δώρο σου σήμερα το έφερε. Κάτι σαλτσούλες έτσι, πικάντικες. Δεν σε ακουμπάω, δεν σε προσεγγίζω, δεν τίποτα. Αγόρι μου, τι μαγειρεύουμε σήμερα, Λεβέντου μου, πέστα μας, είναι άρρωστη. Είμαι πολύ καλά. Ας μαγειρεύουμε σήμερα λοιπόν καλά. Πεινάτε καταρχήν. Πεινάμε πολύ, πάντα πεινάμε. Σήμερα έχω την απόλυτη συνταγή που όλοι λατρεύουν και την έχω κάνει σε μια πάρα πολύ υγιεινή έκδοση. Έχω φτιάξει παναρισμένα chicken nuggets, κοτομπουκές δηλαδή, με μια καταπληκτική χειροποίητη σπιτική κέτσαπ που θα φάτε και θα μου πείτε αν έχει διαφορά ή αν είναι καλύτερη από αυτή που αγοράζετε από το σούπερ μάρκετ. Να το βάλω έτσι. Ναι, πειράζει. Το δεν πειράζει τώρα. Συγγνώμη, παιδιά. Να σου πω μείνει. Το μαγαζί είναι self-service. Το κατάλαβα. Προσαρμόζομαι. Εγώ θέλω ένα λεπτό να πω. Μπράβο, μπράβο. Πώς φαίνεται. Μπράβο. Τέλειο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κάρτα που είναι. Ωραία. Για τις κοτομπουκές. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε δύο φιλέτα στήθος κοτόπουλο πίνδος, ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια φρυγανιά ολικής άλεσης, ένα μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο κρεμμύδι σε σκόνη. Πάμε μετά σε ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα κουταλάκι του γλυκού προαιρετικά πιπέρι καγιέν, το κάνει λίγο πιο πικάντικο αν θέλετε, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, 3 με 4 αυγά και αυτά είναι για το πανάρισμα. Πάμε τώρα για την κέτσαπ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θέλουμε 500 γραμμάρια ντοματίνια, ένα φλιτζάνι ξίδι από κόκκινο κρασί, από κόκκινο σταφύλι, με συγχωρείτε, μισό φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού Worcester sauce και δύο κουταλιές της σούπας, μία κουταλιά της σούπας καλύτερα, πελτέ ντομάτας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ συγχαρητήρια, Μπαλκάρ μου. Πάρα πολύ. Παιδιά, πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Παραδέχτηκα, κυρίες και κύριοι, παραδέχτηκα. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή να φάμε χωρίς τύψη. Δεν μπορούμε εμείς να φάμε χωρίς τύψη από το πρόγραμμα. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, τα βήματα είναι πολύ απλά. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Για αυτή τη συνταγή, πολύ σημαντική. Θα το άλλο όμως. Πολύ σημαντική είναι η πρώτη ύλη. Εγώ έχω επιλέξει κοτόπουλα πίντος. Το όπλο που μας πέσουν τώρα εδώ. Είναι ένα κοτόπουλο το οποίο μεγαλώνει με φυσικές τροφές.
Και όπως καταλάβατε, έχουμε ένα πάρα πολύ γευστικό αποτέλεσμα, ζουμερό, νόστιμο. Και αυτό κοιτάω πάντα. Είναι πραγματικά έτσι όπως το λες όμως. Είναι πραγματικά. Εγώ όταν το έβγαλα και το κόψα, έβγαζε μέσα. Είναι έτσι, αυτό... Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, άμα σου έλεγα ότι ήταν τηγανιτό, θα το πίστευες. Όχι, όχι. Είναι, σου λέω, υπερθεαματικό, δεν είναι. Δεν μου λέει. Κοίτα. Να πάρω λίγο ακόμα. Φάτε το όλο. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή. Πήγε μίγα. Ξεκινάω με το στήθος κοτόπουλο, το οποίο θα το μεριδοποιήσω και θα το κόψω. Αν έχει κάποια λιπάκια έξτρα, τα βγάζουμε εδώ σε ένα μπάγκο φαραμεγάντια. Καλό είναι να μην πολύ πάσα λίγο με τα κοτόπουλα. Και θα το κόψω σε κάποιες μπουκές, ανάλογα το μέγεθος. Όσο καλύτερα, όσο πιο μικρές, όχι πάρα πολύ μικρές, αυτά είναι ένα ιδανικό μέγεθος για να κάνουμε τις κοντομπουκές. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Εδώ, αυτό άμα είναι λίγο χοντρό, ναι, το κόβουμε στη μέση. Ωραία. Εγώ θα κάνω λίγα, έχω κάνει μια προετοιμασία πριν. Τι κάνω τώρα. Το πολύ σημαντικό είναι το πανάρισμα. Στο πανάρισμα έχω κάνει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί. Έχω πάρει παξιμάδι ολικής και το έχω κάνει θρήμα. Σε αυτό το αποτέλεσμα δηλαδή έχει έρθει. Οπότε τι έχω, δεν κάνουμε. Δεν θέλω να βάλω κανονική φρυγανιά. Έχω βάλει φρυγανιά ολική. Είναι καταπληκτικό. Βλέπεις πως ανοίγει. Τέλειο. Οπότε θα τα βάλω σε ένα μπολ τη φρυγανιά. Όλα τα καρικεύματα, το σκόρδο, την πάπρικα, τη ρίγανη. Βλέπω έχω ένα πολύ καλό βοηθό σήμερα. Το σκόρδο κρεμμύδι είπαμε. Και αν θέλετε εσείς θα βάλετε πιπέρι καγιέν. Θα βάλω λίγο, θα βάλω το μισό από αυτό γιατί. Σ' άρεσε. Πολύ. Μη βάλεις από αυτά που σου έφερα εγώ. Ναι, όχι, καλά. Μπούμε κάτι σάλτσες οι οποίες πρέπει να τρως και να τρέχεις όλο το ήλιο. Εντάξει, είναι η Βορή Ελλάδα. Λοιπόν, ωραία. Άρα, εγώ έχω φτιάξει εδώ το πανάρισμά μου, στην ουσία το παξιμάδι της ολικής με τα μυρωδικά. Και πάμε και ξεκινάμε. Έχω εδώ το κοτόπουλο, θα πάρω αλάτι και πιπέρι. Φάει με την ησυχία σου. Μπορείς να μου ζητάς ό,τι θες, τα ξεχωρίζω. Αλλά το πιπερώνουμε λίγο καλά στην αρχή. Μπορεί να βάλουμε και εδώ αλάτι στο πανάρισμα. Κανονικά, να σας πω κάτι. Όταν πανάρουμε για τηγανιτά, δεν βάζουμε τα φυλλώδη μυρωδικά στη γαλέτα, γιατί εξωτερικά καίγεται. Τα βάζουμε μέσα ή στο αυγό ή πιο πριν, όχι στην τελευταία στρώση. Μάλιστα. Εδώ, επειδή θα το βάλουμε στο φούρνο, δεν μας πειράζει, δεν έχουμε κανένα θέμα. Οπότε, όταν λες το φυλλώδη. Ρίγανη, τι έβαλα. Ρίγανη, όπως και τα μπαχαρικά, καίγονται στο τηγάνι, άμα είναι έξω. Οπότε τα προστατεύουμε από μέσα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή εδώ έχουμε μια δικασία. Παπ, παπ, παπ. Παπ, παπ, παπ. Παπ, παπ, παπ. Ωραία. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο εδώ πέρα. Γεια σας, γεια. Άστο αυτό εδώ. Κοίτα. Ανακατεύω και έχουμε και λέμε. Πρώτα απ' όλα το βουτάω μέσα στην παρμεζάνα. Κολλάει. Ναι. Λοιπόν, όταν κολλήσει, πάμε στο αυγό. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μυστικό. Όταν πιάσουμε κάτι το οποίο είναι υγρό και θέλουμε να το πανάρουμε, αν βάλουμε το χέρι μας εδώ και συνεχίσω και το πιάσω εγώ με το χέρι το οποίο έχει αυγό, θα κολλήσει τα χέρια μου και θα αρχίσει να ξεκολλάει. Οπότε θέλουμε ένα χέρι βρώμικο, ένα χέρι καθαρό. Οπότε θα βάλω. Καταλαβαίνεις. Δεν τα λερώνουμε να τα πιάσουμε, γιατί τώρα. Κοίτα. Αν το πιάσω, βλέπεις πως κολλάει πάνω. Και αυτό μετά γίνεται. Όσο περνάει η ώρα, γλιτσιάζει και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ένα μου χέρι, είναι πάντα καθαρό. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό ακριβώς. Εδώ. Θα κάνουμε άλλα ένα-δύο. Θα βάλω αυτό. Παρμεζάνα. Παρμεζάνα, αυγό. Παρμεζάνα, αυγό. Αυγό με το δεξί και μετά το πανάρισμα με το αριστερό. Μπράβο, πανάρισμα με το αριστερό. Αν έχετε και ένα πιο ευρύχωρο σκεύος, μπορείτε να βάλετε το χέρι σας και να το πιέσετε καλά πάνω. Οπότε, έχουμε και λέμε. Είμαστε εδώ, έτοιμοι. Μπρος τα γαντάκια, τα γαντάκια εδώ. Έχω φτιάξει εδώ μια προετοιμασία. Ακούστε με τώρα. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά. Καλό είναι, εσείς μπορείτε, έχω κάνει τον ιδανικό τρόπο εδώ πέρα ψησίματος. Θα σας πω και το δεύτερο. Όταν βάλουμε μια σχάρα, αυτό έχει μια απόσταση εδώ πέρα η οποία μας επιτρέπει τον αέρα να μπει από κάτω και να μείνει τραγανό και από κάτω. Αν το βάζαμε στο ταψί με μια λαδόκολλα, τι θα γινότανε, η κάτω πλευρά δεν θα μπορούσε να μπει ο αέρας και θα γινόταν, μπορεί σωστό, να πάνιαζε λογικό, λίγο. Λογικό, πολύ. Okay, μπράβο. Οπότε θα το βάλω εγώ αυτό εδώ. Και βάλε και αυτά. Και ψήνουμε, είπαμε, 200 βαθμούς, 15 λεπτά. Όσο λίγο, το φούρνο. Λίγο το 15 λεπτά. Όχι, εσείς. Άνοιξε εγώ το φούρνο, βάλω το εσύ, μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν. Κλείνω το φούρνο. Το κλείνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτή την καταπληκτική κέτσα, παιδιά. Είναι τόσο. Πραγματικά είναι, πάρα όχι, πολύ είναι ωραία. Τόσο πραγματικά. Εύκολη. Κοίτα να δεις τι κάνω απλά. Παίρνω τα ντοματίνια. Πολύ. Αυτό μπορείτε να το δείτε. Είναι πολύ αυτό. Και δεν είμαι φιλός, το παραδέχομαι αυτά. Αλήθεια. Εμένα όχι. Αλλά αυτό το τρώω συνέχεια. Λοιπόν, αυτό κοιτάξτε, το έχω φτιάξει ένα βαζάκι εδώ πέρα. Μπορείτε και εσείς να το κάνετε αυτό.
να το αποθηκεύσετε στο ψυγείο σας και να, νομίζω μπορεί να κρατήσει πάνω από 2 εβδομάδες. Γιατί έχει μέσα ξύδι, έχει μέσα ζάχαρη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Βάζω μια κατσαρόλα, τα ρίχνω όλα μέσα. Να κατέψω. Δεν χρειάζεται να κατέψω. Τίποτα. Τη ζάχαρη. Τα έχω κόψει, τα ντοματίνια στη μέση, ζάχαρη, ξύδι. Τόσο. Και τον μπελτέ ντομάτας. Αυτό θα, το θέλω λίγο να μου δώσει το χρώμα παραπάνω. Λοιπόν, μαύρη ζάχαρη έχει και αυτό γιατί το. Μαύρη, γιατί βάζω μαύρη. Να σου πω γιατί. Γιατί η μαύρη, δεν είναι καστανή, ο κόσμος μπερδεύεται. Είναι, έχουμε τρεις ζάχαρες. Την λευκή, την καστανή και τη μαύρη. Η μαύρη έχει μια κόλλα. Αυτή είναι... όχι, θα σε ρωτήσω, γιατί κολλάει αυτή. Είναι νομίζω η πρώτη διαδικασία που γίνεται από τη ζάχαρη. Όλα τα άλλα περνάνε. Περνάνε μια διαδικασία για να φτάσουν στα επόμενα στάδια. Άρα αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό χρώμα που θέλουμε και έτσι να είναι κόκκινη, να μην είναι πορτοκαλί. Γιατί συνήθως τα ντοματίνια και οι ντομάτες, όταν τα βράζουμε και τα πολτοποιούμε, αυτό που γίνεται είναι να γίνουν πορτοκαλί. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ... Θέλει και το χρώμα να το πω σπίτι. Εγώ που τη ακριβώς. Εγώ που να σου πω την αλήθεια. Τη δοκίμασα με καστανή ζάχαρη και δεν μου βγήκε. Μου βγήκε ένα χρώμα λίγο ψόφιο. Και οπότε, ενώ τώρα, χρησιμοποιείς την άλλα δομπογιά, χρησιμοποιείς την μπράβο φίλε μου. Σπρέι. Είναι έξυπνος τελικά, είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, όλο αυτό το... την ιστορία εδώ πέρα, στο κατσαρολάκι το οποίο είπαμε, έχει ντοματίνια κομμένα στη μέση, μισό κιλό, έχει μισό φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας πελτέ και ένα φλιτζάνι ξύδι. Τι κάνουμε τώρα, το σιγοβράζουμε. Μέχρι αυτό να αρχίσουν τα ντοματίνια να βγαίνουν τα υγρά τους, θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι φλούδες. Και το αποτέλεσμα είναι το εξής. Μετά από περίπου 35 με 40 λεπτά, αυτό είναι ένα στυλ μαρμελάδας. Okay. Εδώ. Δεν ανακατεύουμε καθόλου. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε και ένα καμπάκι λίγο από πάνω. Έχουμε αυτό. Βλέπεις, κοίτα. Σως εκείνη την περίεργη, πότε τη βάζεις. Θα σου πω. Αυτή τη σως τη βάζουμε σε αυτό εδώ το στάδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, Worcestershire sauce είναι μια νομίζω αγγλική σάλτσα. Την οποία τη βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ πάρα πολύ εύκολα. Και έχει ένα άρωμα από γαρίφαλο. Μύρισε. Τι άλλο έχει, για πες μου. Κανέλα. Γαρίφαλο έχει σίγουρα πάντως. Λοιπόν, ανακατεύω. Τώρα, σε αυτό το στάδιο, αν θέλετε, εσείς μπορείτε να αφήσετε έτσι. Όμως, για να έχουμε μια ωραία υφή, τι θα κάνουμε. Θα πάρω το μίξερ. Θα το βάλω μέσα. Α, και θα το πολιτοποιήσουμε. Και θα το πολιτοποιήσουμε. Και μετά, για την τέλεια υφή, θα σας δείξω ένα κόλπο. Πάει αυτό. Νομίζω. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό θέλει περίπου 20 δευτερόλεπτα χτύπημα. Αν δεν έχετε μίξερ, μπορείτε να το κάνετε με ένα πολτοποιητή χειρός, δηλαδή τώρα από το blender. Όσο αυτό χτυπιέται, έχω φέρει εγώ εδώ το... Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, κοιτάξτε με δείτε τώρα. Μπορείτε να το δείξουμε. Εντάξει, πραγματικά ναι. Η υφή είναι καταπληκτική. Θα το δείξουμε εδώ τώρα που θα το ρίξουμε πάνω στο. Α, και στο σινουά. Μπράβο, για να... αυτό. Ότι έτσι γλιτώνουμε τις φλούδες. Έτσι γλιτώνουμε τις φλούδες και έχουμε μια πολύ καλή υφή. Μπορείτε να το παραλείψετε αυτό. Ίσως αν το χτυπήσετε πολύ περισσότερο, δηλαδή 3-4 λεπτά, μπορεί να μην χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Και έχουμε την απόλυτη σκέψη. Μπράβο, το κάνεις έτσι, ναι. Κοιτάξτε, καλό είναι να εφάπτεται όλη η πλαστική. Μπράβο, έτσι βλέπεις τα σποράκια έχουν μείνει μέσα. Μετά μένει, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Το αφήνετε να κρυώσει και το βάζετε μέσα σε ένα βαζάκι. Αυτά είναι λοιπόν που είχα να πω για σήμερα. Εξαιρετικά λαμπρό. Βαζάκι και ψυγείο. Μόλις έχει κρυώσει, χωρίς τύψεις. Είπαμε σωστά τα nuggets, πώς τα πανάρουμε. Επιλέγουμε καλή προτίμηση. Δεν με έχει κεράσει ένα. Αυτό είναι για μπάρτις. Φάτε εσείς, κάνω εγώ τη σάλτσα και σας λέω επίσης ότι για να κερδίσετε το καταπληκτικό δώρο από την εταιρεία Modeco, το Work and Play μας, δηλαδή που είναι αυτό το κρεβάτι με την καταπληκτική κουκέτα και τους αποθηκευτικούς χώρους και το γραφείο, αυτό που έχετε να κάνετε να τηλεφωνήσετε στο 901-901-4444 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο γνωστό τηλέφωνο 54888, έχοντας γράψει προηγουμένως ΚΚ, έχοντας αφήσει ένα κενό και μετά το όνομα τεπώνυμό σας. Θα γίνει δική σας αυτή η κουκέτα με όλα τα υπόλοιπα στο τέλος της εκπομπής. Εμείς τώρα θα βγούμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα αφήσετε και κάτι για κάποιον άλλον, αν γίνεται. Καταρχήν, ο Σωτήρης που είναι ο Σωτήρης πρέπει να φάει οπωσδήποτε. Έτσι. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί σε πάρα πολύ λίγο η Βασιλική μας. Θα καταλάβετε ποια Βασιλική. Το έχουμε δύο Βασιλικές σήμερα. Θα μας κάνει ένα καταπληκτικό σπρέι για να μην φεύγει με τίποτα το make-up. Έχουμε και τη Βασιλική Τρουφάκου. Έχουμε δώρα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ορίστε. Για τον κούκου. Μονόδρομος. Ορίστε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Keep on hoping with the cake by the ocean bar.
θεματάρα σας έχουμε για σήμερα. Η Βασιλική Καρατζογιά είναι μαζί μας και η Βασιλική πάντα μας κάνει καταπληκτικά πράγματα, τα οποία είναι και πολύ εύκολα στην Παρασκευή τους. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είναι και πάρα πολύ χρήσιμα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε το πρωί τώρα και έχουμε σηκωθεί. Έχουμε κάνει το make-up μας, αλλά η μέρα μας, ας πούμε, είναι μεγάλη. Αλλά εμείς το έχουμε πετύχει. Ή έχουμε πάει σε έναν ειδικό, μας έχει βάψει. Και επειδή δεν είχε ραντεβού αργότερα, το κάνουμε από το πρωί, από το μεσημέρι και εμείς πρέπει να είμαστε φρέσκοι στο βράδυ. Πώς θα γίνει αυτό? Με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Ορίστε. Θέλει να το δείξω? Ναι. Θα το κάνω και λίγο. Αμέ. Λοιπόν, αυτό εδώ το face mist, ναι, είναι ίσως το πιο... Τώρα γυαλίζουμε βέβαια λιγάκι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι ίσως το πιο ευεργετικό trend ομορφιάς που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, Κατερίνα. Και εγώ θα την εμπιστευτώ τη δικιά σου τη γνώμη. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως primer και πριν το μακιγιάζ, για να κλειδώσουμε την υγρασία στην επιδερμίδα. Πάρα πολύ. Μπορούμε σημαντικό να το εφαρμόσουμε αμέσως μετά το μακιγιάζ, για να μπορέσουμε να το σετάρουμε, όπως λέμε, και μπορούμε να το εφαρμόζουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και για ανανέωση, αλλά και για έξτρα ενυδάτωση και λάμψη. Βέβαια, φαντάζομαι δεν το κάνεις έτσι. Σουτ, σουτ, σουτ. Το κάνεις από μια απόσταση. Το κάνεις από μια απόσταση, φυσικά, έτσι, και περνάς και μέσα από το σύννεφο. Όχι, έτσι. Θα κάνετε ένα αυτό. Καταλάβατε. Εντάξει, δεν πειράζει ούτως ή άλλως και να ψεκάσουμε από λίγο πιο κοντά. Απλά εντάξει, και τα μάτια μας λίγο να μην επηρεαστεί το μακιγιάζ και των ματιών που φοράμε και τη μάσκαρα. Πώς θα το κάνουμε? Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Εγώ, όπως έδειξα και εδώ, φτιάχνω μια ενδεικτική ποσότητα, γιατί θέλω να το έχω αυτό που είναι μικρούλι συνέχεια μέσα στην τσάντα. Μου, αυτή είναι και ανανεώνω συνέχεια. Βέβαια. Ξεκινάμε λοιπόν με 5 κουταλιές νερό. Τι πιο βασικό, είναι η πηγή της ενυδάτωσης ούτως ή άλλως, είτε το πίνουμε είτε το βάζουμε πάνω στην επιδερμίδα μας. Συνεχίζουμε με μισό κουταλάκι ζελ αλόε βέρα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος και εγώ θα τον χαρακτηρίσω. Η αλόε βέρα είναι, θα τον χρησιμοποιήσω μάλλον, είναι το φαρμακείο σε μία γλάστρα. Έχει τρομερές ιδιότητες, η πιο διάσημη είναι η επουλωτική. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν, θα εκμεταλλευτούμε αυτήν που βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Μάλιστα. Συν το ότι μας προστατεύει από τις περιβαντολογικές, έτσι, τους ρήπους, τα μικρόβια όλα που υπάρχουν γύρω μας. Επίσης, αυτό το βρίσκουμε στα βιολογικά, στα καταστήματα που πουλάνε βιολογικά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ φυσικό, είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, εάν τυχόν έχουμε αλόι στο μπαλκόνι μας, μπορούμε να κόψουμε ένα φιλαράκι ακριβώς και να πάρουμε αυτό το νοζωμό που βγάζει το φύλλο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ, εντάξει, σαν προπαρασκευαστικό βήμα, έχω βράσει λίγο το νεράκι για να είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα μικρόβιο. Θα το κάνουμε και εμείς. Άρα, αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι αυτό, θα βράσουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και συνεχίζω με λίγο γλυκερίνη. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί στην προκειμένη θα εκμεταλλευτούμε την ιδιότητά της που έχει να μειώνει και να θολώνει τις λεπτές γραμμές του προσώπου. Είναι σε αυτή τη μορφή, τη βρίσκουμε στο φαρμακείο. Είναι πάρα πολύ φτηνή, το λέω πραγματικά, δεν θα καταξοδευτούμε καθόλου. Την βάζουμε και αυτή στο σκεύασμα και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά για να μπορέσουν όλα να γίνουν ένα, να ομογενοποιηθούν. Η γλυκερίνη επίσης, θέλω να σου πω, ότι βοηθάει πάρα πολύ στην παραγωγή του σμίγματος. Στο να ρυθμίζουμε την παραγωγή του σμίγματος που δημιουργεί και αυτή την αντιαισθητική λιπαρότητα. Μάλιστα. Και ολοκληρώνουμε με λίγο βιταμίνη Ε. Όση περισσότερη θρέψη και τροφή δώσουμε στην επιδερμίδα, τόσο καλύτερο είναι και αυτή θα απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερα. Τη βιταμίνη Ε τη βρίσκουμε σε αυτά εδώ τα καψουλάκια. Και το σπάμε με μια μικρή μυτούλα που έχουμε που είναι λίγο πιο αιχμηρή. Αυτό επίσης είναι του φαρμακείου. Ακριβώς. Το βρίσκουμε σε καρτελίτσες. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε και μόνο μια καρτελίτσα, αν δεν θέλουμε να πάρουμε και όλο το κουτάκι. Το σπάμε. Εγώ έσπασα δύο. Είναι πάρα πολύ περιεκτική, γι' αυτό δηλαδή και δύο κάψουλες είναι υπεραρκετές. Όλα αυτά λοιπόν τα ανακατεύουμε και φτιάχνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μιστ προσώπου. Προαιρετικά, να το αναφέρω και αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ξηρό έλαιο που ούτως ή άλλως έχουμε συμπεριλάβει στην beauty ρουτίνα μας, γιατί μπορεί να έχουμε κάποια έξτρα ανάγκη, την οποία να μας καλύπτει αυτό. Τι είναι το ξηρό έλαιο, γιατί δεν το έχουμε συμπεριλάβει στην beauty ρουτίνα μας? Λοιπόν, το ξηρό έλαιο είναι και αυτό μια καινούρια μόδα που τη χρησιμοποιούμε πια και την έχουμε βάλει στα βήματα, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, ναι, στα βήματα της beauty ρουτίνας μας. Είναι πολύ πιο ενυδατικό, το χρησιμοποιούμε κυρίως το βράδυ, αλλά και το πρωί αν θέλουμε, ανακατεμένο μαζί με το foundation. Προσφέρει
έξτρα ενυδάτωση και θρέψη στην επιδερμίδα. Και νόμιζα ότι το ξέρεις, Κατερίνα. Γιατί δεν είσαι ενημερωμένη? Σε κάθαρα, όχι, δεν το ήξερα, ωραία, αλλά μόλις το έμαθα. Προτείνω την επόμενη φορά να έρθουμε και να πούμε ποια είναι τα βασικά βήματα μια σωστή beauty ρουτίνα. Πάρα πολύ ωραία. Και τι περιλαμβάνει αυτό? Αν θέλουμε λοιπόν προαιρετικά, γι' αυτό και είπα προαιρετικά, γιατί μια κυρία όντως μπορεί να μην το έχει. Άρα λοιπόν και αυτό, έχουμε πάρει εδώ αυτά τα πάρα πολύ ωραία μπουκαλάκια που έχουν και το... Αχ, πες μου σε παρακαλώ λίγο τη λέξη. Το βαποριζατέρ. Αυτό, σε ευχαριστώ, γιατί δεν θα το θυμάμαι ποτέ. Το βάζουμε εδώ το προϊόν. Να, ορίστε, το βάζουμε και με την ωραία μας αυτήν εδώ. Την... Λοιπόν, αυτό είναι το mist μας. Αυτό πάρα είναι πολύ, το mist. Πάρα πολύ απλό. Τι άλλο μας έχει ετοιμάσει εδώ? Θέλω να πω κάτι για το mist, για τις λιπαρές επιδερμίδες. Προφανώς και αυτό που ανέφερα είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Αυτό μπορώ να το εγγύθω. Ωστόσο, αν μιλάμε για λίγο πιο λιπαρές επιδερμίδες και μετά σε ακμής, επίτρεψέ μου να αναφέρω ότι πολύ πρόσφατα διάβαζα για μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ που ανακάλυψαν ότι το πράσινο τσάι μπορεί να βελτιώσει και την όψη της επιδερμίδας και να μειώσει αισθητά την ακμή. Έγινε λοιπόν μια έρευνα σε 20 ανθρώπους, ας μην επεκταθώ, απλά μου άρεσε πάρα πολύ και το ψάξα λίγο παραπάνω και βρήκα ότι όντως... Χαίρομαι πάρα πολύ που διαβάζεις και είσαι ένα κορίτσι έτσι πολύ, ευχαριστώ πολύ, εμπεριστατωμένο πάνω στο αντικείμενό του και γι' αυτό μας αρέσει πολύ να σε έχουμε και εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε να δούμε λοιπόν και το άλλο, ναι, θα μας λοιπόν, κάνεις αυτό τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε λίγο πράσινο τσάι. Εγώ έχω βάλει δηλαδή εδώ πάλι 5 κουταλιές όπως και πριν. Βάζουμε και λίγη βιταμίνη ε για περισσότερη θρέψη. Τι θα φτιάξουμε, τι είναι αυτό που θα κάνουμε? Φτιάχνουμε ένα mist που είναι ιδανικό μόνο για τις λιπαρές επιδερμίδες. Αν φοβούνται να χρησιμοποιήσουμε αυτό που αναφέραμε πριν, γιατί μπορεί να τους πέσει λίγο περισσότερο βαρύ. Μάλιστα, ένα σπρέι λοιπόν. Το συγκεκριμένο λοιπόν περιέχει μόνο δύο συστατικά, δηλαδή πράσινο τσάι και βιταμίνη ε, και είναι ιδανικό και για τις επιδερμίδες μετά σε ακμή, δηλαδή και για πιο νεαρές επιδερμίδες που μπορούν να μην κάνουν μακιγιάζ, αλλά να θέλουν να δίνουν έτσι λίγο μια δροσιά στο πρόσωπό τους, λίγο μετά το γυμναστήριο, αν θέλουν να ανανεώσουν λιγάκι την επιδερμίδα τους. Πολύ ωραία. Και δεν ακουμπάμε τα χέρια μας στο πρόσωπο. Και να μην ξεχνάμε το αγαπητό μας σώμα, γιατί το ξεχνάμε λίγο. Εγώ ειδικά τονίζω ότι ό,τι κάνουμε στο πρόσωπο πρέπει να το κάνουμε και στο λαιμό και στο ντεκολτέ, γιατί είναι πολύ σημαντικές περιοχές που είναι διαρκώς εκτεθειμένες. Εννοείται. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε και ένα πάρα πολύ εύκολο mist για το σώμα με νεράκι. Το έχω ήδη εδώ, έχω βάλει και εδώ. Βάζουμε λίγο από την γλυκερίνη, γιατί και αυτές οι περιοχές θέλουν ενυδάτωση. Να τη γλυκερίνη. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και αντιρρητηρική, όπως είπαμε, η δράση της, ειδικά για το λαιμό. Στο παίρνουμε τη γλυκερίνη, τα βάζουμε παντού. Ηλικία. Και εδώ έχω μία σκιά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή δηλαδή εδώ την απόχρωση, την οποία τη σπάμε. Ναι. Λίγο, μη φανταστείς. Και ρίχνουμε λίγη ποσότητα εδώ μέσα. Γιατί ρίχνεις τη σκιά? Για να έχουμε και μία λίγο πιο μεταλλική λάμψη. Α, για να δούμε έτσι το προχωρήσει πολύ και να γίνει αυτό λίγο πιο σεξι. Μπορούμε δηλαδή να ψεκάσουμε και λίγο στα χέρια μας ή και λίγο στα πόδια μας. Όλο αυτό το ανακατεύουμε καλά όμως. Αυτό θέλει λίγη δουλειά. Πατάμε δηλαδή και λίγο έτσι για να μπορέσει η σκιά να γίνει σκόνη και να μην υπάρχει τίποτα μέσα στο προϊόν. Και όλο αυτό λοιπόν, πολύ λίγη, δεν θέλει πολύ ποσότητα, ναι, το ψεκάζουμε τέλειο λίγο εδώ στο ντεκολτέ και λίγο στα χέρια. Τέλειο. Και λίγο πιο μια πιο έτσι ωραία λάμψη για να είμαστε και σεξι και όμορφοι. Βασιλική μου, σε ευχαριστούμε. Εγώ πάρα, ευχαριστώ, πάρα, Κατερίνα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα κάνουμε αυτό που είπες. Αυτό, εντάξει, έκλεισε. Εσείς παιδιά εδώ τι γίνεται? Γίνονται κάποια πράγματα εδώ από ό,τι βλέπω. Εδώ, κατά τον τρόμο. Έχουμε πάρει και ένα κόβι χαλβά, έχουμε πάρει το ταχύνι. Χαλβάς Όλυμπος. Μιλάμε ότι αυτό είναι το απίθανο γλυκό που καταρχήν είναι το μας των ημερών τώρα, έτσι. Αλλά εγώ χαλβά μπορώ να τρώω, παιδιά, συνέχεια όλες τις εποχές του χρόνου. Δεν ξέρω για εσάς. Και εγώ. Και είναι λίγο δηλαδή ειλικρινά καταπληκτικό. Έχουμε λοιπόν τον Χαλβά Όλυμπο, που είναι μια παραδοσιακή συνταγή της οικογένειας Παπαγιάννη από το 1949, θέλω να σας πω. Και βεβαίως. Θέλω με ρέγουλα, Χρύσα, σε παρακαλώ. Να μην βάλω πολύ, λες. Είναι ένα πάρα πολύ υγιεινό γλυκό, υψηλής διατροφικής αξίας. Έχει κορυφαία πραγματικά γεύση, πρόκειται για κορυφαία απόλαυση. Και μπορεί να καταναλωθεί όλες τις ώρες, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από όλα τα μέλη της οικογένειας. Και να σας πω ότι η Όλυμπος, η εταιρεία Όλυμπος, το Χαλβάς Όλυμπος, έχει γεύσεις κακάο, αμύγδαλο, βανίλια, ολικής άλεσης, super fruits, σοκολάτα με στέβια, βανίλια με στέβια και βιολογικό με μέλι. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει
ο Χαλβάς Όλυμπος για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα γούστα, πραγματικά κορυφαία γεύση και κορυφαία απόλαυση. Και θέλω να σας μιλήσω όμως, εκεί που είναι ο Σωτήρης, για το ταχίνι. Μένα να ξέρετε, η Έλλη ξυπνάει το πρωί, τρώει ταχίνι. Ότι καλύτερο και τα τρώει μόνο ταχίνι. Και εμένα, δεν θέλει τίποτα άλλο. Με μέλι και έχω αρχίσει και... Τρομερό πρωινό. Εγώ βάζω ταχίνι, μέλι και ψημένα αμύγδαλα μαζί. Για σένα, για όλους. Για όλους. Για όλους. Δεν με μοιράζομαι. Λοιπόν, είναι πραγματικά 100% φυσικό προϊόν αυτό. Φυσικά, εννοείται έτσι όλο. Αποτελείται από 100% αλεσμένο ζεσάμι. Είναι επίσης πάρα πολύ υγιεινό, σούπερ υγιεινό και υψηλής διατροφικής αξίας. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχουν νέες συσκευάσεις από το ταχίνι Όλυμπος που κυκλοφορούν εδώ και λίγο διάστημα και θα σας αναφέρω και τις γεύσεις γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι 7 και είναι η φυσική γεύση του ταχινιού που ξέρουμε. Είναι ολικής άλεσης. Είναι βιολογικό φυσικό, βιολογικό ολικής άλεσης, στέβια, μέλι και κακάο. Και επειδή είναι έτσι, το ανακατεύουμε πριν από τη χρήση, πριν το φάμε. Εγώ δεν ανακατεύω καν, τρώω κατευθείαν. Σε παρακαλώ, αγόρι. Όχι, δεν μπορούμε να τα πάρουμε αυτά τα πράγματα. Σας το λέω από τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι βεβαίως από τα πιο υγιεινά πράγματα που μπορούμε να καταναλώσουμε και θεωρώ ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταναλώνεται κάθε μέρα του χρόνου. Απλώς τώρα υπάρχει αυτή η έξαρση λόγω των ημερών. Τι να κάνουμε τώρα. Καθαρά Δευτέρα χωρίς Χαλβά Όλυμπος. Γίνεται, δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι τρως? Εγώ Χαλβά με κακάο. Χαλβά με κακάο. Θα φάω και εγώ λίγο να σου πω την αλήθεια. Κατερίνα μου, εγώ θέλω. Κατερίνα, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε για break. Σωτήρη. Εγώ ψέματα δεν θα σου πω. Πώς τα ψυχαδημίζεσαι αυτά. Σωτήρη, δεν έχω μια αίσθηση. Φάτε λίγο όλοι δώσε break, κακάο. Γιατί εμείς πρέπει να δώσουμε. Και εμείς πάμε σε ένα break, κυρίες και κύριοι. Δώσε, δώσε. Μην φύγετε, ερχόμαστε. Ότι έχω το δοσκέ μου, είμαι ένας σοβαρός παρουσιαστής. Πάρα πολύ σοβαρός, ο οποίος θα πάρει και τώρα και συνέντευξη. Αλλά όχι πριν ενημερώσουμε εσάς ότι έχετε ακόμα 10 λεπτά για να διεκδικήσετε αυτό το καταπληκτικό μας δώρο. Είναι από τη Μοντέκο, είναι αυτό το κρεβάτι που βλέπετε, η κουκέτα συγκεκριμένα που έχει και γραφείο, αλλά έχει και πάρα πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Αυτά τα έπιπλα μπορείτε να τα βρείτε, που είναι και εξατομικευμένα, θέλω να σας πω, στο σχεδιασμό τους, σε 22 καταστήματα και στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο μας. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τηλεφωνείτε στο 901-901-4444 και στέλνετε το μήνυμα σας στο 54888, γράφοντας ΚΚ και ενώ και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ, πολύ, πολύ καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την τυχερή οικογένεια, η οποία θα πάρει και αυτό το δώρο το τέλειο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Εγώ είμαι έτοιμος. Θα την παρουσιάσεις εσύ την καλεσμένη μου. Φέρνω, κυρίες και κύριοι, ένα τρομερό κορίτσι κοντά μας. Το συναντάμε το τελευταίο καιρό στις κινηματογραφικές αίθουσες και στην ταινία 1968. Και όχι μόνο, στο Bachelor 2. Και στο Bachelor 2. Bachelor 2 οπωσδήποτε. Και βέβαια και στο Greece. Θεατρική παράσταση στο Greece. Και υπάρχει άλλη μια θεατρική παράσταση. Δηλαδή γενικά η κοπέλα δουλεύει. Μα ποια είναι? Είναι η υπερταλαντούχα Βασιλική Τρουφάκου. Ποια να είναι? Βασιλική! Ας την ένα να φανεί πρώτα και μετά την παίρνεις. Δική σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Καλώς είναι, καλώς είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είσαι και έτσι ανοιξιάτικο. Αλλάζουν οι εποχές τώρα, φεύγει ο χειμώνας. Είσαι μια κούκλα και από κοντά, γιατί εγώ δεν σε έχω δει ποτέ από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθεσαι εδώ στο Mrs. Always Right, για να είσαι και όπως πρέπει. Φωτισμένη. Εγώ θα καθίσω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Καθίστε. Καθίστε κι εσείς. Και τώρα θέλεις να μιλήσεις μόνος με την Πασχαλή. Όχι, εγώ είμαι υπέροχα. Αισθάνομαι καταπληκτικά που βρίσκομαι δίπλα σε δύο πανέμορφες κυρίες. Τη Βασιλική την έχεις αναστραφεί με τη Βασιλική, την ξέρεις? Είναι η πρώτη φορά που γνωρίζεστε? Βεβαίως. Την είχα δει στο κάτω παρτάλι, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Ναι, έχουν δει όλοι στο κάτω παρτάλι. Αλήθεια, Βασιλική, αυτό ήταν κάτι που άλλαξε επί της ουσίας τη ζωή σου, εσένα, έτσι δεν είναι? Ναι, θα το έλεγα, θα μπορούσα να το πω, ναι.
Πώς ήταν αυτή η τόσο μεγάλη και ξαφνική επιτυχία για έναν άνθρωπο που καλά, εσύ μπορείς να υπηρετείς ούτως ή άλλως όλα τα είδη και το κάνεις και αυτό φαίνεται από την πορεία σου. Αλλά αυτή η μεγάλη δημοσιότητα ξαφνικά πώς ήταν για σένα? Το έχω ξαναπεί ότι επειδή ο ρόλος του Παρτάλη ήταν κάπως ήσυχος. Ο ρόλος ήταν ήσυχος, η επιτυχία ήταν πάρα πολύ. Η επιτυχία ήταν μεγάλη. Αλλά επειδή στην τηλεόραση σε συνδέουν με αυτό που βλέπουν οι θεατές. Οπότε επειδή ήταν ήσυχος και. Δεν κατάλαβαν τι κρύβεις. Δεν κατάλαβαν. Τι κρύβεις από πίσω? Μεγάλη ερώτηση. Ναι, ναι, όχι, ήταν πολύ σύντομη, αλλά μάλλον έχει πολύ από κάτω. Έχει πολύ από κάτω. Πώς είσαι κανονικά, δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι τόσο χαμηλών τόνων. Αλλά εντάξει, άμα κάνει πολλά φώτα και πολλές κάμερες, το μαζεύω λίγο. Ας πούμε, θα έλεγες ότι είσαι party animal. Θα έλεγες, ας πούμε, ξενυχτάς, αρέσει να βγαίνεις έξω, γυρνάς τα βράδια, σου αρέσουν οι παρέες ή είσαι λίγο πιο του σπιτιού? Όχι, δεν θα έλεγα ότι είμαι του σπιτιού. Μ' αρέσει, βγαίνω, διασκεδάζω. Όταν δεν με. Ναι, αλλά βγαίνω από το σπίτι μου. Βγαίνω σε σπίτια που είναι ο λόγος. Σε δικό μου δεν κάθομαι. Όχι, αλλά εντάξει, επειδή η δουλειά σε συγκεντρώνει από μόνη τη, ενώ μ' αρέσει εκεί η παρέα και το έξω και το να βγούμε, να πιούμε, να τα πούμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε. Η δουλειά σε συγκεντρώνει, δηλαδή σε μαζεύει. Δεν γίνεται, πρέπει να κάτσεις, να διαβάσεις, να. Είσαι άνθρωπος που έχει πολλούς φίλους. Πολλούς, νομίζω έχω καλούς φίλους. Έχεις καλούς φίλους. Mm. Και ας πούμε, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής σου ή ας πούμε θέλεις οπωσδήποτε να έχεις κάποιον άνθρωπο δίπλα σου για να αισθάνεσαι στέρεα και ασφαλής και μετά έρχονται ή μπορείς και μόνος σου έτσι αυτόνομα να περνάς καλά? Ερώτηση παγίδα. Τους φίλους μου τους αγαπάω πολύ, τους θέλω πολύ κοντά στη ζωή μου και τους έχω νομίζω πολύ κοντά στη ζωή μου. Και όταν... Εντάξει, ο σύντροφος είναι άλλο. Το παρεμπιπτόντος είσαι... Σου το είπα ότι είναι παγίδα. Το ήξερα, αλλά είπα εντάξει, πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά... Οπωσδήποτε. Όταν βλέπεις ένα τόσο όμορφο κορίτσι για το οποίο δεν ξέρει κανένας τίποτα για τη ζωή της Βασιλικής. Δεν ξέρει. Σωστά, ευκαιρία. Λοιπόν, πώς το λέει το παλικάρι, ας είμαστε ευθύς. Που αγαπάει και σε αγαπάει. Σε αγαπάει. Έτσι είναι το σωστό. Όχι μόνο, τέτοιο κορίτσαρο εδώ. Εντάξει, όταν αγαπάς, δεν είναι απαραίτητο ότι περιμένεις ο άλλος δεν και κανένας αγαπάει. Εσύ αγαπάς. Έτσι, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Ωραία είναι αυτό που λέει. Τώρα αν έρθει και αγάπη του άλλου, είναι ωραία. Εσύ, Βασιλική, αγαπάς? Αγαπάω, ναι. Εδώ και καιρό? Αγαπάω. Πολύ? Ναι, αγαπάω πολύ. Και... Δεν γιατί κάνεις έτσι, ρε. Αγαπάω τη ζωή. Αγαπάει πολύ. Αγαπάει, λέει, ναι. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία απάντηση που λέγανε παλιά. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή. Με όλα. Είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά μου. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό, βέβαια. Και αυτή η σχέση πιστεύεις ότι θα προχωρήσει? Δεν είπα για σχέση. Πότε αγαπάω, ότι είμαι καλά. Αγαπάει και είναι καλά. Νομίζω μου το πήρε πίσω. Είδες. Ξέρεις γιατί? Γιατί έκανες αυτά τα τέτοια εσύ. Όχι. Και μετά είπε το τράβηξε. Να το φτιάξω. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, λέγε, πώς το λένε, πού μένει, πόσο καιρό τα δικά σας πείτε μου, εσείς πώς είστε. Πόσο καιρό είστε μαζί και κάνετε και εκδρομές. Άμα πεις εσύ, μετά θα μας πει και ο αγαπημένος μας Σωτήρης, γιατί και ο Σωτήρης ζει μεγάλο έρωτα, για τον οποίο δεν έχει μιλήσει. Μόλις πεις εσύ, θα μας μιλήσει και ο Σωτήρης. Σωτήρη, και εμένα με ενδιαφέρουν τα δικά σου, παιδιά. Ωραία, πάμε λοιπόν παρακάτω. Πες μας, έτσι, μονόπλευρα. Καταπληκτικό. Έτσι κάνουν συνήθως. Αυτό είναι πολύ χαρούμενο καταρχήν. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενη αν συμβαίνει κάτι ωραίο. Ναι, είμαι καλά, είμαι καλά γενικώς. Αυτά είναι τα πιο ωραία πράγματα που μπορούν να συμβούν. Και είναι και αρκετό. Άλλη ερώτηση, πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, εντάξει, θα πάω, μην ανησυχείς. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι πιέζουμε. Όχι, αγάπη μου, είπαμε ότι είναι ερωτευμένη με τη ζωή. Να σου πω, με τα φοιτητικά σου έχεις τελειώσει, είσαι εντάξει? Αυτό είναι, παιδιά, μια ιστορία που μάλλον κρατάει πολλά χρόνια. Πρέπει να τελειώσει. Είμαστε σε μια διπλωματική εργασία, αλλά δυστυχώς έχω πάθει λίγο λάστιχο με την πολυδουλειά. Σε τι? Είναι στον τομέα των υδραυλικών. Υδραυλικών. Είναι στον τομέα των υδραυλικών, τι δεν καταλαβαίνεις? Από τα σιφόνια, τέτοια πράγματα. Τι εννοείς? Μίλησέ μας για τα σιφόνια. Κάνεις μια διπλωματική πάνω στα υδραυλικά. Τι? Ναι. Εξήγησε μας γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ω Θεέ, λοιπόν, η σχολή των πολιτικών μηχανικών έχει διάφορες καταστήματα. Πες εντά από αυτά, μια από αυτή, ναι, είναι τα νερά. Είμαι εκεί, στα νερά. Ωραία, άρα είναι πολιτικός μηχανικός. Δεν είμαι, πρέπει να γίνω, να τελειώσω, ντρέπομαι πια να το λέω, γιατί έχω μια διπλωματική που είναι σε κρεμότητα και... Θέλω να πάρω και τον καθηγητή μου τώρα. Θέλεις? Πώς δεν θέλω, έχω φτύσει αίμα. Απλά για να φτάσω εδώ μπροστά. Γιατί το θες πραγματικά?
Γιατί να, για ποιον άλλο λόγο να το θέλω. Μόνο το θέλω, μόνο επιθυμία μου είναι. Όχι, θα μπορούσα ρε παιδί μου το λέω, ότι τη φαντάζομαι, γιατί παλιά λέγανε, ας πούμε, οι γονείς να πάρει το πτυχίο. Πάρει το πτυχίο σου, ξέρω εγώ. Αλλά έχει φτάσει μέχρι εδώ. Είναι δικό σου το θέλω αυτό να πάρει το πτυχίο σου. Ναι, ναι, εντελώ. Τώρα πια είμαστε μεγάλα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα μας πει μεγάλο παιδί. Να μα πει η μαμά μα πάρει το πτυχίο σου τώρα, εντάξει. Κάνουμε τόσα χρόνια τηλεόραση, θέατρο, δεν είναι. Είναι επιθυμία δική μα τελείω πια. Είναι κάτι που νιώθω την ανάγκη να το κάνω. Εγώ δεν το ρώτησα, είδε γιατί λέει δεν κάνει να ρωτά τέτοια πράγματα σε κορίτσια. Καλή είναι πάρα πολύ μικρή η Βασιλική. Εντάξει, είμαστε και δουλεύω κάποια χρόνια. Και υδραυλικό είναι. Σταμάτα. Λοιπόν, οπότε άρα αυτή. Για να το πάω πίσω όμω τώρα, πρόσεξε με να δει. Όχι, όχι, το πάω. Την αγαπή, πάλι. Όχι, όχι. Άρα η ξαφνική δημοσιότητα δεν σε πείραξε καθόλου. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε και το οποίο ήρθε γλυκά και ήρθε ωραία. Και αισθάνθηκε ότι. Ξέρω, ίσω το αποδέχτηκα σταδιακά. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Να την απαντήσω αλήθεια την ερώτηση αυτή, δεν ξέρω να το πω. Ήρθε. Ναι, για μένα ήρθε λίγο πιο σιγά. Γιατί το πήρα και μέσα μου, έτσι σιγά-σιγά με το μαλακό. Όταν σε συναντάνε οι άνθρωποι στον δρόμο, τι σου λένε. Είναι καλή αντιδράση του. Δεν είναι υπέροχο, δηλαδή, αυτό. Έτσι έχει έρθει η αποδοχή. Γιατί όταν σε πλησιάζουν, εσύ θα το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και σου μιλάνε τόσο γλυκά, με τόσο αληθινό ενδιαφέρον. Και σου λένε, σε βλέπω εκεί και τι καλό που είναι το άλλο. Δηλαδή, δεν έχω δεχτεί κάποια αρνητική αντίδραση. Ότι τι είναι αυτό που κάνει, γιατί είσαι. Έλα, λίμωνο. Κάτι ιδιαίτερο δεν σου έχει τύχει ακόμα. Τι ιδιαίτερο. Στον δρόμο, επειδή μου κάποιο θα σταματήσει, θα σου πει κάτι. Ή όχι στον δρόμο, μπορεί και στο καμάρι να μπει ένα θαυμαστή μέσα και να πει Βασιλική, για σένα δίνω τα πάντα. Δεν αντέχω χωρίς εσένα. Πάλι στο φλερτ το γύρισε. Πες την αλήθεια. Είναι κακό δηλαδή. Αν έχει μπει κάτι. Φλερτάρουν οι θαυμαστές, ναι. Δεν τρέπεσαι. Όχι. Μπράβο, κορίτσι μου. Ήθελα και εγώ έκανα μια ερώτηση παλιά. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Καλό είναι να φλερτάρουν οι άνθρωποι. Δεν το. Γιατί να φλερτάρουν. Μα όταν βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι τόσο λαμπερό και τόσο όμορφο και τόσο ταλαντούχο, δηλαδή σου έρχεται. Δεν θα σου έρθει. Υποχρεωτικά σου έρχεται. Απλά σου έρχεται καμιά φορά αν χρειαστεί. Ακριβώ, ακριβώ αυτό. Να σου πω. Τώρα πάντω δεν με φέρουν εύκολα σαν μηχανή, α πούμε. Γι' αυτό το λέω ότι έχει να κάνει και με την παρουσία που έχουν οι ρόλοι σου και αυτά. Δηλαδή. Υπήρχαν γυναίκες τώρα συνάδελφοι που έχουν ενσαρκώσει έτσι παράνομους έρωτες και αυτά και τις βρίζανε στον δρόμο φάση γιατί είναι αυτά που κάνεις και τα λοιπά. Όταν είναι η ρόλη έτσι λίγο πιο γλυκής, πιο αυτό είναι. Θες να πεις ονόματα. Να του κάνουμε λίγο πιο πικάντικο μια που είναι πρωί. Καταπληκτικό το καλυμπάτι σήμερα. Εν τω μεταξύ, Βασιλική έχει αρχίσει. Ξύνεται, έκανε το αυτή. Είναι το μόνιμο αυτό. Όχι, κάνω κι εγώ λίγο το. Είναι το σκουλαρίκι, το. Λοιπόν, να σου το πω. Ηχείο. Είσαι ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν πραγματικά δεν σταματάει να δουλεύει. Δουλεύω πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Και αυτό είναι, φαντάζομαι, κάτι για το οποίο πρέπει να αισθάνεσαι πραγματικά τυχερή. Και τυχερή αισθάνομαι και εντάξει. Απλώς επειδή είναι τόσο ρευστή κατάσταση, δηλαδή μπορεί να κλείσει μια δουλειά και σε 10 μέρες να κυρωθεί, σε ένα μήνα. Οπότε αναγκαζόμαστε και κλείνουμε αρκετά πράγματα για να είμαστε σίγουροι ότι θα δουλέψουμε. Μετά ταιριάζουν και θα κάτσουμε όλα, σπίτι μας να κοιμηθούμε. Μετά ταιριάζουν όλα και δεν προλαβαίνεις. Ναι, και κάποιες φορές ταιριάζουν όλα. Και επειδή δεν υπάρχει ούτε μια κανονικότητα, ούτε κάποιος να μας ρυθμίζει τα προγράμματά μας, οπότε μπορεί ξαφνικά να βρεθείς πνιγμένος και να λέει Χριστέ μου, τι θα γίνει, πότε θα κοιμηθώ. Σου έχει τύχει να μην ξέρεις τι να ακυρώσεις. Και να παρεξηγηθεί, α πούμε. Δεν έχω ακυρώσει. Όχι. Έτσι, μία φορά έχω ακυρώσει κάτι. Δεν ακυρώνω γενικά. Ανασφάλεια για να μην τυχόν και γίνει. Καταρχήν, έχει πάρει κάποια περίοδο που δεν δουλεύει, δεν νομίζω. Όσα χρόνια σε ξέρω. Ναι, αμέ. Και πέρσι λίγου μήνε είχα κενό. Συνέχεια μπορεί να συμβεί αυτό, ναι. Και εκείνη την περίοδο πώ είσαι, αισθάνεσαι. Ένα κράτημα. Μια χαρά. Γιατί ξέρω ότι θα έρθουν όλα πολύ ωραία. Τώρα, α πούμε, είχα 5 μέρες πήγα στην Αγγλία. Δηλαδή, κάνω ότι. Κατάλαβες. Στην Αγγλία. Περίμενε τώρα άλλη ερώτηση, Παγίδα. Μόνη σου πήγες. Με κάτι φίλες. Ναι, με κάτι φίλες. Να το. Είδες. Με κάτι φίλες. Πες μας τώρα για το 1968, που είναι μια καταπληκτική. Εγώ δεν την έχω δει, αλλά από τα τρέιλερ, από αυτά που έχω διαβάσει, λέω, θα θέλω πραγματικά να πάω να δω την ταινία αυτή. Ναι, είναι το μια ταινία, νομίζω, πολύ αξιόλογη. Εμείς την αγαπήσαμε πολύ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που συνεργάστηκα με τον Τάσο τον Πλημέτη. Αχ, βλέπουμε και πλάνα. Ναι. Να πάτε να τη δείτε, παιδιά. Θα πάμε. Πάει πολύ καλά, την βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, ξέρω. Πάει πολύ. Και αρέσει κόσμος, πολύ. Ναι. Πάει πολλοί κόσμος, ναι. Είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει βάλει στο κέντρο αυτό ένα αθλητικό γεγονός μεγάλο, που είναι η νίκη της ΑΕΚ το 1968 στο Καλλιμάρμαρο, επί της Σλάβια Πράγας. Και υπάρχει ένα μοσαϊκό χαρακτήρων και ιστοριών γύρω από αυτή τη νίκη και από αυτή τη βραδιά. Άλλες αστείες, άλλες πιο συγκινητικές. Η δική σου ιστορία ποια είναι σε αυτή την ταινία. Η δική μου ιστορία είναι της Βαρβάρας, που της έταξε γάμο αυτό το παλιό παιδορφέας ο Αυγουστίδης.
αν κερδίσει η ΑΕΚ. Πράγμα το οποίο ήταν απίθανο. Δηλαδή, η ΑΕΚ αναμετρήθηκε με το αδύνατο εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τις αφηγήσεις. Δηλαδή, ήταν θηρία η ομάδα εκείνη της Σλάβια Πράγας. Αλλά, όπως λέει και στο τέλος ο αφηγητής, λέει, κερδίσαμε γιατί δεν γινόταν να χάσουμε. Είναι τόσο ωραίο. Είναι πολύ συγκινητικό, ναι. Και έχω δει και στο τρέιλερ μία. Είσαι κάποια παρουσίαση της ταινίας, δεν θυμάμαι πού, που έλεγε ότι ο μόνος που εκείνη την μέρα δεν χαιρότανε όταν κερδίζει η ΑΕΚ ήταν ο Ορφέας Αυγουστίδης. Δεν ήταν έτοιμο το παιδί να δεσμευτεί. Το βιάσαμε, κατάλαβες. Σε πήρε. Υποχρεωτικά έχει κερδίσει. Θα το δείτε, εντάξει, τέλειο παραπάνω. Παράλληλα με το 1968. Γκρίζ, φύγαμε. Υπάρχει το Γκρίζ. Ναι, Γκρίζ. Λοιπόν, το Γκρίζ τώρα για πήγαινε μας και εκεί. Το Γκρίζ είναι ένα musical, το γνωστό musical Γκρίζ. Το οποίο το παίζουμε στο Passport Κεραμικός. Είναι σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα, νομίζω. Και θεωρώ και πιστεύω και νιώθω. Είναι. Είστε πάρα πολύ ταλαντούχοι όλοι. Περνάμε ωραία. Εμένα είχα καιρό να κάνω musical. Είχα 3 χρόνια περίπου. Το αγαπώ το musical, σαν είδος. Είναι δύσκολο. Όταν ξεκίνησα εδώ στις πρόβες, λέω Χριστέ μου, τι έκανα. Αλλά τώρα το απολαμβάνω πολύ. Και πάμε μέχρι 25 Φλεβάρι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εξαιρετικά. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τι ώρα ξεκινάει η παράσταση αυτή? Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 8 και Κυριακή στις 7. Τέλεια. 9, 8, 7 πάτε δηλαδή. Τάκ. Βλέπω διάφορα Insta stories και τα λοιπά. Τις βουλέ εκεί πέρα. Πρέπει να περνάτε απίθανα όλοι μαζί. Περνάμε πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ τόσο ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Ναι, γιατί έχει αυτή την εξωστρέφεια το musical αυτό και σαν είδος. Και χορεύεις, υδρώνεις, χαίρεσαι. Η φάση του όλη είναι χαρούμενο. Επίσης η Βασιλική, θέλω να σου πω ότι είναι παράλληλη και σε μια άλλη ταινία που ξεσκίσει, το Bachelor 2. Το Bachelor 2, έτσι, okay. Να τα λέμε και αυτά. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Αλλά και σε ακόμα καταλαβαίνεις αυτό, τη βλέπεις. Σε ακόμα ένα θεατρικό. Και σε ένα ακόμα θεατρικό. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι εσφαλμένη εντύπωση. Διότι οι ταινίες γίνονται πέρσι. Τα γυρίσματα. Τώρα προβάλλονται. Τώρα προβάλλονται. Δηλαδή δεν είναι ότι φέτος έχω κάνει 2 ταινίες, πέρσι γίνονται ταινίες. Νυφούλα είσαι, μου φαίνεται. Νυφούλα είμαι και εκεί, ναι. Νυφούλα. Και εκεί, γιατί και στην πραγματικότητα. Όπω ο Τύρι, κόλαφο. Μπαίνω σιγά σιγά, μπαίνω στο κλίμα. Έμπαινε ο Τύρι. Όχι, στον Μπάτσελορ. Στον Μπάτσελορ και στο 68 που. Μα εσύ θα ήθελες όμως να γίνεις νυφούλα. Να τι αλπίρετε. Εντάξει, δεν το ονειρεύομαι. Δεν μου φαίνεται και αστροφυσική. Ναι. Δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο και μακρινό. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Νομίζω θα είμαι εξίσου καλά. Δεν τρέμεις, δηλαδή για οικογένεια, παιδιά, νύφη. Δεν τρέμω, δεν τρέμω. Αλλά κι άμα γίνει, νομίζω αν το θέλω θα χαρώ. Αν το θέλω, θα χαρώ. Πολύ φτιαγμένο αυτό. Αν το θέλω, θα χαρώ. Αν το θέλω, θα χαρώ. Ήταν ωραίο. Σου έχει κάνει κανένα ποτέ πρόταση γάμου μέχρι τώρα? Ναι, όχι σοβαρά. Πώς γίνεται μια μη σοβαρή πρόταση γάμου? Μόλις σοβαρά την έκανα ο άνθρωπος. Ναι, αλλά δεν είναι πρόταση γάμου. Είναι μια φιλοφρόνηση, νομίζω. Φιλοφρόνηση, το θέλω να σε παντρευτώ. Σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι σε θέλει ο άλλος, ότι σε αγαπάει. Δεν νομίζω ότι είναι ότι. Μάλλον δεν τον ήθελες έτσι τόσο πολύ τον άνθρωπο και τον άφησες. Όχι, όμως ήταν πιο μικρή. Πιο μικρή. Δαγκώθηκε. Ξέρω. Δεν παντρευόμαστε. Δεν το έχουμε, ρε παιδιά, και στην κουλτούρα μας, νομίζω. Τι να το πάρουμε ένα τηλέφωνο. Δεν παντρευόμαστε και πολύ μικρή. Δεν είναι όπως είναι οι Αμερικάνοι που 25 χρονών θα δεις πολλούς ανθρώπους παντρεμένους. Α, με αυτή την έννοια. Και 20 και κάτι. Εδώ. Τέλος πάντων, θα κρατήσουμε το εξής τώρα. Εγώ έχω καταλάβει 7, γιατί έχουμε να πούμε και για το μισάνθρωπο. Ότι η Βασιλική αγαπάει πολύ. Ένα. Στην Αγγλία πήγε με τις φίλες της. Hashtag not. Θα ήθελε. Τι να σου πω τώρα. Άσε αυτά. Άσε τις μακές. Εγώ θέλω να γίνω. Δεν τρέμει να παντρευτεί. Δεν τρέμει το γάμο και όταν θα γίνει θα χαρεί. Άμα γίνει. Άμα γίνει θα χαρεί. Βέβαια το συνέλαβες αλλιώς το να τρέμει το γάμο. Εγώ δεν τρέμισε. Εννοούσα. Δεν τρέμισε από ανυπομονησία να παντρευτεί. Όχι ότι φοβάσαι το γάμο. Κατάλαβα γιατί έχει φοβηθεί από το γάμο που έκανε. Ένα μικρό χιούμορ ήταν, κυρίες και κύριοι, αυτό. Ναι, αλλά την άλλη παράσταση δεν είπαμε. Το μισάνθρωπο. Ναι, κάνουμε το μισάνθρωπο του Μολιέρου και θα είναι στο σύγχρονο θέατρο ακριβώς μετά το Πάσχα. Δεν θυμάμαι ποια είναι η ημερομηνία αυτή μετά το Πάσχα, αλλά είναι ακριβώς μετά το Πάσχα. Ωραία. Το Πάσχα είναι εκεί στις 9 Απριλίου. Αρχές Απριλίου, πρώτα Απριλιά, είναι ναι. Κυριακή των Βαΐων. Οπότε... Είναι σκηνοθεσία η Όλης Ανδρεάδη, είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα κλασικό έργο.
Και τι άλλο θα μας πεις αυτό, δεν μπορεί. Τίποτα, δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Γιατί ξεκινάει μετά το Πάσχα, δηλαδή ήρεμη να είμαστε. Δηλαδή μια πλευρά μπορώ... εμείς άνθρωπο δεν μπορούμε να έχουμε. Τι δηλαδή, να πω, να κόψει και εκεί πέρα. Τι να πω. Μισά. Τι ωραίο έργο που είναι. Είναι πολύ ωραίο έργο. Σ' αγαπώ, Βασιλική, γιατί έχεις αυτή μια εγκράτεια, αλλά παράλληλα και μια γλυκύτητα. Που όλο αυτό κάνει πάρα πολύ χαριτωμένο. Το λέω αλήθεια. Σε ευχαριστώ, αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Δεν τα λέω σωστά. Ναι. Καλά, εσύ έχεις λιώσει. Δεν θα πω. Α, συγγνώμη, δεν έχεις λιώσει ερωτευμένο. Δεν μας... αλλά, εν πάση περιπτώσει. Πες εσύ τώρα, μην ξυπνά του μοίρα. Λοιπόν, θα μας πεις μετά και τα δικά σου. Ναι, ναι. Να, μπορούμε να βάλουμε μια ανώτηλη και να δούμε. Α, ναι, να δούμε την νικήτρια ή τον νικητή. Η Χρυσάνθη Αργυροπούλου έχει κερδίσει αυτό το καταπληκτικό δώρο από την Μοντέκο. Θα το ευχαριστήσω. Την κουκέτα. Με του αποθηκευτικού χώρου και τα υπόλοιπα και το γραφείο. Η Χρυσάνθη Αργυροπούλου, κύριε. Κάτσε, Χρυσάνθη. Και τώρα, μια και ήθελα να μάθει η Βασιλική, θα μας πεις εσύ λίγο τι γίνεται με την κοπέλα. Θα παντρευτείτε, θα κάνετε, τι θα κάνετε. Δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Αυτό τον καιρό έχουμε θέματα. Τι θέματα έχει. Βγαίνει στον κινηματογράφο, σήκωσε του μηνός, το μαζί τα φάγαμε. Ναι. Του Στράτου Μαρκίδη. Ναι. Και όλου του υπόλοιπου. Εσύ παίζεις εκεί. Ναι, μαζί με τον Αποστολάκη, την Πέστη Μάλφα, τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο. Τη Θωμαή στην Αδρίτσου και όλου του υπόλοιπου εκεί παρέα. Συγγνώμη, παιδιά, είναι Κατερίνα Στικούδη, είναι εικόνα μεταξύ. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν εκεί πέρα. Του ξέχασα κάποιου. Και τι άλλο θα κάνω. Α, κάνω κάτι καταπληκτικό. Την άλλη Κυριακή, πριν την Καθαρά Δευτέρα, ναι. Όλοι κατεβαίνουμε στα Μάλια. Στα Μάλια. Στα Μάλια έχει να το καλύτερο τι? Καρναβάλι. Αλήθεια στα το λέω. Θα είσαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Ω παρουσιαστή. Θα ντυθεί. Θα τρελαθώ. Θα ντυθεί, τι θα ντυθεί. Θα κάνω μία μίξη. Είναι αρκετά τα άρματα και τέτοια και θέλω να πάω εκεί και να χρησιμοποιήσω κάτι από όλου. Και να βγω ο υπερκαρναβαλιστή. Το έχει. Είμαι σίγουρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ευχόμαστε. Κάθε επιτυχία, Σωτήρη. Είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι με αυτή την εμπειρία σήμερα από εδώ πέρα, ναι. Κάτι αποκόμισες κιόλας. Γιατί παρουσίασες. Χρειάζεσαι βέβαια εσύ. Είσαι τόσα χρόνια. Αλλά εντάξει, έχω κάνει άλλα πράγματα. Πρωί, καταρχήν 7.30 ώρα να είσαι στο στούντιο, άστο. Κατάλαβες. Να ανοίξουμε φούρνο. Είμαστε εδώ από τις 6 ώρα και μας λέγανε για τις 7.30. Τα τραγούδια σήμερα με το Σωτήρη. Γιατί τι ώρα σηκώθηκα για να είμαι εγώ 7.30. Θα μαλώσουμε μετά. Θα μαλώσουμε μετά γιατί τώρα πρέπει να κλείσουμε. Πώ του λέγινε 6, όντω 6 ώρα. 6 ώρα έρχονται. 6-6. Πώ θα έγινε. Και κάποιοι είναι από τις 5. Να έτσι μου λέει εδώ στο ακουστικό. Λοιπόν, Βασιλική μου, σου ευχόμαστε τέτοια και άλλα τέτοια και ό,τι επιθυμείς πραγματικά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα και να βρεις σύντομα αυτή την αγάπη που ψάχνεις. Θα προσπαθήσω, Σωτήρη. Σταμάτα, βρε παιδί μου, το βάζω έτσι εγώ για να... Σωτήρη, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που δεχτήκατε στην παρέα σας. Είστε πολύ ευχάριστα, συνεχίστε να περνάτε έτσι και ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Εμείς λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε, θα σας αφήσουμε γιατί έρχεται η Ζήνα Κουτσελίνη με τις αλήθειες με τη Ζήνα. Θα ευχηθούμε υγεία και πάρα πολύ αγάπη. Σας περιμένουμε αύριο, λίγο πριν τις 9, πάλι εδώ στο Σταρ, στη φωλιά των Κουκ. Μπορώ να πάω και στη Ζήνα. Βεβαίως και μπορείς. Ρώτα.